Κυρίες, κύριοι, χαίρετε. Όλο μου λένε ότι θα αρχίσουμε την εκπομπή στις 11 και 4, αλλά είμαστε συνεπείς στο 11 και 25 με 11.30. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά θέματα. Μεταξύ βεβαίως όλων αυτών, θεωρώ ότι ένα από τα σημαντικότερα είναι η παρουσία του Δήμαρχου Αθηναίων, έτσι κι αλλιώς, που είναι και υποψήφιος στις επικείμενες εκλογές. Καλησπέρα σας. Ένας άνθρωπος που υπηρετεί τον απόλυτο πολιτικό πολιτισμό, το έχω πει και τότε. Αν θυμάστε όσοι παρακολουθούσε τις εκπομπές μας, είχαμε πάρει μία θέση υπέρ του κυρίου Καμίνη, υπό την έννοια ότι τον γνωρίζαμε από την αρχή που υπηρετούσε την ανεξάρτητη τότε. Συνήγορο του πολίτη. Το συνήγορο του πολίτη, ναι. Και μου είχε κάνει εντύπωση ο πολιτισμός αυτού του ανθρώπου, η συνέπειά του και η συμπεριφορά του. Τώρα, αν τα πήγε καλά ως δήμαρχος, δεν ξέρω, γιατί εμείς εδώ ζούμε λίγο στα βόρεια προάστια, υπ' αυτήν την έννοια, υπ' αυτήν την δυσάρεστη έννοια, γιατί εμένα μου λείπει το κέντρο της Αθήνας. Αλλά όταν κατεβαίνω σπίτι μου στο κέντρο, βλέπω πως εκεί τα πράγματα πλέον είναι πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή, δεν είναι η Αθήνα αυτή που ξέραμε, με την έγκλη που είχε, ούτε το κέντρο της, ούτε το Σύνταγμα, ούτε το Ζάμπι, ούτε το Κολωνάκι, ούτε... Τι, εκεί το Κολωνάκι είναι σαν την πλατεία Μεταξουργείου τα δύσκολα χρόνια. Εγκαταλελειμμένα, τα σπίτια νοικιάζεται, τα μαγαζιά νοικιάζεται, ο κόσμος κατσούφης έξω δυσαρεστημένος. Δύσκολη η δουλειά του Δημάρχου, αλλά γι' αυτά θα κουβεντιάσουμε σε λίγο. Είναι και ο Ανδρέας Ρουμελιώτης εδώ δίπλα μου, γνωστός έτσι για τις αγκιτάτσιες που κάνει για τη διάρκεια συνεντεύξεων. Και μετά θα περάσει στο υπόλοιπο πάνελ μέσα, γιατί στα επόμενα θέματα δεν θα μπορούσα να είμαι μόνος. Είναι η απίστευτη ιστορία του Σταύρου Θεοδωράκη, του ιδρυτή του νέου κόμματος που λέγεται Ποτάμι, ο οποίος δυστυχώς για όλους μας και για μένα που είχα διαφορετική άποψη γι' αυτόν, κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ που έκανα, ανακάλυψε ότι έστεινε τις φυλακές με τους ανήλικους φυλακισμένους στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα. Είναι μια ιστορία που εγώ την πληροφορήθηκα πριν από 2-3 μήνες, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων που έστεινε τις συνεντεύξεων που πήρα εκεί και μου την έπεσαν οι κρατούμενοι λέγοντάς μου ότι δεν θέλουμε να δώσουμε συνεντεύξεις διότι την προηγούμενη φορά συνέβη αυτό και αυτό. Το αυτό και αυτό ήταν ότι ο κύριος Θεοδωράκης έβαζε να διηγούνται φανταστικές ιστορίες ανύπαρκτες. Θεωρώ ότι είναι απρέπεια μεγάλη δημοσιογραφική να το κάνει ένας άνθρωπος. Και τώρα που θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική, καλό είναι να μάθουμε ποια είναι η συμπεριφορά, η νοοτροπία του κυρίου Θεοδωράκη και τα πιστεύω του. Το επόμενο θέμα είναι το βιβλίο του Δημήτρη Κουφοντίνα. Η συνέντευξη στο Βήμα που δόθηκε αλλά δεν έπαιξε ποτέ. Το Βήμα έβγαλε μια ανακοίνωση στην ηλεκτρονική του έκδοση αμέσως μετά το πρωτοσέλιδο του Zoogla.gr. Ότι ο κύριος Κουφοντίνας ρωτήθηκε για διάφορα πράγματα για τα οποία δεν απήντησε. Απήντησε συγκεκριμένες ερωτήσεις και η διεύθυνση έκρινε ότι η συνέντευξη αυτή δεν έπρεπε να παίξει. Με τη διαφορά ότι το Βήμα δεν μας έδωσε και ποιες ήταν οι φοβερές ερωτήσεις στις οποίες δεν απήντησε ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Για το βιβλίο του γεννήθηκα 17 Νοέμβρη από τις εκδόσεις Λιβάνη. Και το τέταρτο θέμα είναι το φοβερό και τρομερό Ράδιο Κορασίδης. Δεν είναι ραδιόφωνο, αλλά ήταν ένα μαγαζί, τώρα δεν υπάρχει πλέον, αυτή μια μεγάλη εταιρεία, όπου ο κύριος αυτός ο επιχειρηματίας έκανε τα εξής απίστευτα σύμφωνα με τα καταγγελόμενα, έβγαζε επιταγές, εξέδιε επιταγές στο όνομα των εργαζομένων που δούλευαν στις επιχειρήσεις του χωρίς εργαζόμενοι να το γνωρίζουν. Φοβερά πράγματα συνέβαιναν σε αυτόν τον τόπο. Έπρεπε να πέσει όλο το κάστρο για να τα πληροφορηθούμε, αν και εγώ δεν ξέρετε ποια είναι η θέση μου τώρα. Ήμουν υπερβολικός, έλεγα πολλά. Αυτά που έλεγα ήταν φαντασίες και φαντασιώσεις και διάφορα τέτοια. Μπήρα σουβλάκι στον καναπέ, περνάγα το ωραία. Η τηλεθέαση πέναγε το 70% και το 80%. Αλλά δεν κάνατε τίποτα για να αποτρέψετε αυτή την ιστορία. Και επομένως δεν κάναμε, ούτε εγώ ως δημοσιογράφος, ούτε εσείς ως πολίτες. Αυτά δεν θα σας τα πει ποτέ πολιτικός γιατί έχουν κόστος. Εγώ σας τα λέω γιατί
Δεν επιδιώκω ούτε την ψήφο να πάρω κανένας, ούτε φοβάμαι να δυσαρεστήσω κάποιον. Ενώ ο κύριος Καμίνης τώρα που είναι κοντά μας, φοβάται λίγο μη δυσαρεστήσει τους ψηφοφόρους της Αλφα Αθηνών και δεν τον ψηφίζουν. Δύσκολη δουλειά του πολιτικού. Είναι δύσκολη δουλειά του πολιτικού και ιδίως θα σας έλεγα του δημάρχου. Γιατί είναι όπως το υπενηχθήκατε πριν. Δεν υπάρχει πιο αληθής φράση, δεν το πίστευα πριν, τα παράπονα σου στο δήμαρχο. Δεν υπάρχει. Είναι τρομερό γιατί βλέπετε η εικόνα της πόλης έχει επιβαρυνθεί τρομακτικά και η ζωή της και τα έσοδα του Δήμου από την οικονομική κρίση. Και όταν έρχεσαι και το... Και τη βλέπεις την πόλη έτσι με τα μαγαζιά τα κλειστά, που τα μαγαζιά τα κλειστά προκαλούν και μια εικόνα και το βράδυ ακόμα και σκοταδιού έτσι, γιατί δεν είναι φωτεινές οι βιτρίνες. Μια μελαγχολία, μια κατήφια, μια ακριβώς, γενικά δημιουργό όλο κλίμα. Αυτό τελικά βλέπω ότι αντανακλά στον Δήμαρχο. Και μου κάνει τρομακτική εντύπωση, αλλά εντάξει, μπορούμε να το εξηγήσουμε, γιατί ο Δήμαρχος είναι εξορισμού ή Δήμαρχος, εν πάση περιπτώσει, μια φιγούρα στην οποία ο κόσμος είναι λίγο σαν να απευθύνεται στον πατέρα του ή στη μάνα του. Δήμαρχε, το χειρότερο για το Δήμαρχο είναι τα κλειστά πολιτικά μαγαζιά. Δηλαδή, το μαγαζί του Πασόκ που κλείνει και της Νέας Δημοκρατίας που κατεβάζει σιγά-σιγά τα ρολά. Αυτά τα μαγαζιά δημιουργούν τη μεγαλύτερη κατήφια και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ο Καμίνης, που είναι ένας άνθρωπος πολύ εργατικός και πολύ έντιμος, αυτό πληρώνει σήμερα. Δηλαδή, τα ρολά που κατέβασαν τα πολιτικά μαγαζιά που τον στήριξαν. Διότι όταν έβλεπα να σας κυνηγάνε και να τρέχετε σε μια βέσπα για να σωθείτε, αναρωτιόμουν, ας πούμε, τι ευθύνη είχατε εσείς για τις αποφάσεις κεντρικής εξουσίας. Σε αυτό έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Γιατί η κεντρική εξουσία μας έκανε πάρα πολύ κακό. Αρκεί να πω ένα πράγμα. Αυτή η αψυχολόγητη αλλά πολύ ζημιογόνα για την πόλη ενέργεια να μας πάρει τη δημοτική αστυνομία. Που έχει φέρει μια τρομακτική αταξία στην πόλη, πρώτον, και δεύτερον, είναι μαρτυρά ακριβώς για την οτροπία των κυβερνώντων του ότι δεν φίδονται να πάνε ένα βήμα προς τα πίσω, θεσμικά προς τα πίσω. Η δημιουργία της Δημοτικής Αστυνομίας ήταν ένα βήμα μπροστά. Έδειχνε την εμπιστοσύνη προς τους Δήμους, ότι τους δίνουμε αρμοδιότητες. Και τώρα αντί να δίνουμε παραπάνω, παίρνουμε και αυτές που είχαμε δώσει. Κάναμε ένα γκάλωπ στο δρόμο για σας. Τυχαίο είναι το δείγμα, ούτε είναι αντιπροσωπευτικό, αλλά θέλαμε να ακούσουμε έτσι την Αλφα Αθηνών. Πώς αντιδρά ο κόσμος και τι γνώμη έχει. Για να το δούμε λίγο μαζί. Τι γνώμη έχετε για τον κύριο Καμίνη? Άριστη. Είναι πάρα πολύ καλός και εγώ τον ψηφίζω και ο άντρας μου είναι πολύ καλός. Βλέπω τα γκάλοπ και νομίζω ότι είναι κατάλληλος δήμαρχος για την Αθήνα. Χάλια. Χάλια δήμαρχος, δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχω βρει καμία διαφορά και θα ψηφίσω εύκολα Ηλία Κασιδιάρη. Δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πάρα πολύ καλός. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Είδες τη συνέντευξη που έδωσε στα Kardashians? Για τον κύριο Καμίνη ένα πράγμα έχω να πω. Γήπεδο μόνο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί μεγαλώσαμε. Είναι απέντηση τουλάχιστον 2 εκατομμύρια κόσμου του Παναθηναϊκού. Εγώ δεν είμαι ούτε οπαδός ούτε της τάξης του Καμίνη. Αλλά για μένα είναι επιτυχημένος. Πολύ καλός. Τον έχει νοικοκυρέψει. Εγώ είμαι εδώ πέρα 25 χρόνια στην Αθήνα. Είχα και κατάστημα στην οδό σε όλου. Εντάξει, η πόλη με τα δεδομένα τα οικονομικά που έχει σήμερα η χώρα είναι σε καλό δρόμο η πόλη της Αθήνας. Θα τον ξαναψηφίζατε? Ναι. Βεβαίως. Με τα 100. Και βεβαίως. Αν βγει σήμερα και πει ότι το γήπεδο του Παναθηναϊκού θα γίνει λεωφόρο, ναι. Όχι. Ποτέ. Αυτόν θα ψηφίσω. Όχι θα τον ψηφίζω, αλλά αυτόν θα ψηφίσουμε. Ποτέ. Ποτέ. Να σαπίσει το χέρι μας. Ποτέ. Όχι, θα ψηφίσουμε Κασιδιάρη μόνο. Δεν πιστεύετε ότι έχει κάνει δουλειά στο Δήμο της Αθήνας? Βεβαίως και έχει κάνει. Το μόνο ότι καθάρισε η Αθήνα που δεν μπορούσε να κατέβεις κάτω και ούτε να κυκλοφορήσεις. Και γενικά η λειτουργικότητα, η καθαριότητα και γενικά για μένα έχει δείξει κάποιο πρόσωπο. Μπορεί λίγο να με τους άστεγους κάτι να κάνει, να βρουν ένα χώρο να τους βάλουν, γιατί έχει πολλούς άστεγους η Αθήνα, φίλε. Πολλοί πανεπιστημίου, σταδίου, εδώ πέρα μοναστράκι που φεύγουμε. Εμείς που κινούμαστε στο κέντρο, είναι άσχημη αυτή η εικόνα. Τίποτα. Τίποτα. Έχει τους ξένους, κατέβα εδώ Σοφοκλέος, έχει κάπου 2-3 χιλιάδες ξένοι και τους ταΐζει και τους δίνει και μαζί για το βράδυ και τα νερά και αυτά και τελείωσε. Αυτό είναι. Εδώ κοίταξε να δεις όλες οι κούβες. Σκοτώνεται ο κόσμος και δεν γυρίζει να δει. Δεν νομίζω να έκανε τη δουλειά που έπρεπε και είχε τις δυνατότητες να κάνει.
Λείπουν οι αξίες και τα ιδανικά από το Δήμο. Πιστεύετε ότι ο κύριος Καμίνης θα βγει δήμαρχος? Πιστεύω ναι. Ναι, γιατί είναι ο μόνος δήμαρχος που κάτι έκανε. Εάν βγει στη δεύτερη Κυριακή ο κύριος Καμίνης, με ποιον πιστεύετε ότι θα είναι? Δικιά μου πρόσβαση και αυτό έξω. Πιστεύω με τον Σπυριωτόπουλο. Τον πρώην, τον Κακλαμάνη. Πιστεύω θα είναι με τον κύριο Σπυριωτόπουλο. Ηλίας, Κασιδιάρης και ΣΥΡΙΖΑ. Κακλαμάνης ή Καμίνης. Αλλά Καμίνης θα μείνει γιατί έκανε λίγο έργο, ρε παιδιά. Χαμογελάγει για τον δήμαρχο ο νέος. Δήμαρχε, δεν βγάζει συμπέρασμα από αυτό εδώ. Όχι. Η δική μας διαδικτυακή ψηφοφορία δείχνει τον Κασιδιάρη πρώτο με διαφορά. Και μου έκανε και μεγάλη εντύπωση εμένα, γιατί διεξήχθη μεταξύ ψηφοφόρων της Α' Αθηνών, έτσι, γιατί άλλοι δεν ψήφισε. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εκείνο που αντιλαμβάνομαι όμως, είναι ότι ο κόσμος ψηφίζει έτσι στη διαδικτυακή ψηφοφορία από θυμό για την κεντρική εξουσία και όχι για αυτό που εισέπραξε από τα έργα και τις ημέρες του Δήμαρχου. Δηλαδή είναι πολύ θυμωμένοι με την κεντρική εξουσία, γιατί συμβαίνει το Σύνταγμα, το κέντρο της Αθήνας, να είναι η αρένα των οδομαχιών που έγιναν τα δύο προηγούμενα τρία χρόνια. Τρεις φορές καταστράφηκε η πλατεία Συντάγματος. Ναι. Επομένως, είναι συνυφασμένος ο Δήμαρχος με την καταπίεση, το ξύλο, την καταστολή και τα υπόλοιπα. Έτσι είναι, κύριε Ρουμελιώτη? Έτσι είναι και νομίζω ότι πληρώνει την κεντρική εξουσία. Απ' την άλλη, δεν ξέρω αν ασκήσατε κριτική όσο έπρεπε στα κόμματα που σας υποστήριξαν. Πρώτα απ' όλα, η Νέα Δημοκρατία δεν με υποστήριξε ποτέ, που είναι το κόμμα της κυβερνητικής πλειοψηφίας, ούτε και τώρα βέβαια. Σας υποστήριξε? Φυσικά το... και εκεί που έπρεπε, και όχι σας υποστήριξαν, μόνο... για να θυμίσουμε. Ναι. Στις προηγούμενες εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, η Δημοκρατική Αριστερά, οι Οικολόγοι Πράσινοι και η δράση του κυρίου Στέφανου Μάνου, το κόμμα των Φιλελευθέρων. Είναι ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων. Και τώρα, εκτός από τους Οικολόγους Πράσινους, αλλά διασπάστηκαν και υπάρχουν οι Οικολόγοι του Χρυσόγελου κτλ. Οι οποίοι μας στηρίζουν, πάλι εκεί είμαστε. Οι ίδιες δυνάμεις ουσιαστικά στηρίζουν, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα ευρύ φάσμα δυνάμεων. Αλλά να σας πω το εξής, αν ασκήσαμε κριτική, όχι μόνο ασκήσαμε κριτική, γιατί αυτό είναι το πιο εύκολο. Και διαμαρτυρηθήκαμε και προβήκαμε σε συγκεκριμένα μέτρα. Αλλά εδώ ο Δήμος πρέπει να δουλεύει. Πρέπει να κάνεις τη δουλειά σου. Εγώ δεν δέχομαι ως διαμαρτυρία το να κλείνω τον Δήμο λόγου χάρη. Η διαμαρτυρία των δημάρχων, ξέρετε, είναι είτε καμιά φορά εικονικές παραιτήσεις, το ακούσαμε και αυτό, οι οποίες ουσιαστικά ουδέποτε υλοποιήθηκαν, είτε κλείνω τον Δήμο. Ωραία, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών των πραγμάτων, γιατί δεν δέχομαι να κλείνω το Δήμο και να την πληρώνουν οι δημότες, να κάνουμε την πιο ριζική διαμαρτυρία, και τους είχα πει μια φορά και αστεϊζόμενος, να ντυθούμε χορεύτριες και να κατέβουμε στο Σύνταγμα, που λέει ο λόγος. Περισσότερος κόσμος θα το μάθαινε, παρά να κλείνει το Δήμο και να την πληρώνει ο δημότης. Αλλά το ζήτημα είναι πέραν αυτού να προσπαθήσεις να κάνεις διαρκώς τη δουλειά σου. Και τον Δήμο δεν πρέπει να τον χρησιμοποιούμε είτε για να υπακούμε στην κυβέρνηση, είτε για να την αντιμαχόμαστε. Η πρώτη δουλειά του Δήμου είναι εξυπηρετεί τους δημότες. Λοιπόν, εμείς σε αυτή την κατεύθυνση εργαστήκαμε. Νοικοκυρέψαμε το Δήμο αυτά τα χρόνια, ξεπληρώνουμε τα χρέη στους προμηθευτές, πληρώνουμε τα δάνεια στις τράπεζες. Ξέρετε, με είπε κάποιος από τους αντιπάλους μου τώρα, πώς με είπε, διαχειριστή πολυκατοικίας. Λοιπόν, εμένα η απάντησή μου σε αυτό είναι ότι αν δεν ήμουν ένας καλός διαχειριστής, δεν θα είχα λεφτά σήμερα ούτε κοινωνικό έργο να κάνω, ούτε έργα στην πόλη να κάνουμε. Και αν είχε μερικούς καλούς διαχειριστές πολυκατοικίας η χώρα, δεν θα είχαμε φτάσει σε αυτή την κατάδια που βρισκόμαστε. Ωραία. Εγώ θέλω να μάθω, όλα αυτά που είπατε είναι έτσι, αλλά δεν εισπράει τίποτα από όλα αυτά ο δημότης. Δηλαδή, τα δάνεια, τα χρέη, οι ιστορίες, οι αμαρτίες, οι παλιές, ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου. Ο δημότης εισπράττει το περιβάλλον που ζει, την ποιότητα ζωής που κάνει και βεβαίως τη σύγχυση που έχει μέσα του άνεργος όν και ταλαιπωρημένος σε καταστολή, αισθάνεται και ανασφαλής ταυτόχρονα. Υπάρχει θέμα ασφάλειας στο κέντρο της Αθήνας. Και βεβαίως το μεταναστευτικό ρεύμα, εμείς δεν τους αποκαλούμε ποτέ λαθρομετανάστες, γιατί λαθρέοι άνθρωποι δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κυνηγημένοι άνθρωποι και ταλαιπωρημένοι, οι οποίοι όμως από διαφορετικές κουλτούρες και κάθε καρδιά σκαρίδι
που καταφθάνει εδώ έχει δημιουργήσει προβλήματα σε πολλές γειτονιές. Μάγκη, και θέλουν, περνάνε από την Ελλάδα και θέλουν να φύγουν. Βεβαίως. Και δεν τους δίνει κανένας πολιτικό, πώς το λένε, άσυλο. Για να μπορέσουν να πάρουν ένα χαρτί να πάνε στην Ευρώπη. Μα ο επόμενο... Δήμος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, να επισπευθεί η διαδικασία χορήγησης πολιτικού ασύλου σε αυτούς που πράγματι είναι βασανισμένοι είναι τέτοια, και να σηκωθούν να φύγουν. Και τι μπορεί να κάνει για την ασφάλεια των πολιτών, διότι το θέμα τίθεται επιτάπητος. Εσείς λέτε ότι σας πήραν από τα χέρια για την δημοτική αστυνομία. Παρόλο που δεν είχε αρμοδιότητες δίωξη του εγκλήματος, αλλά απλώς διοικητικές αρμοδιότητες, αλλά εν πάση περιπτώσει έβλεπε μια αστολή ο τους έμπορους των Μαϊμούδων και διάφορα τέτοια. Να τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Έτσι, στην χώρα τα τελευταία χρόνια έμπαιναν 300.000 κάθε χρόνο άνθρωποι διαβαίναν παράνομα τα σύνορα. Και όλους αυτούς τους κατήφθηναν συνειδητά στην Αθήνα, γιατί θεωρείται ότι είναι το χωνευτήρι όπου θα χαθούν όλοι αυτοί. Φυσικά κάποια στιγμή ήρθε η πλεισμονή. Και όλο αυτό το θέμα με την οικονομική κρίση ήρθε στην επιφάνεια, γιατί οι άνθρωποι πια αυτοί δεν είχαν και αντικείμενο εργασίας. Πρέπει να ξεχωρίζουμε πάντοτε τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται νόμιμα στη χώρα, έχουν τις οικογένειές τους, είναι έντιμοι και δουλεύουν. Και εγώ λέω ταχύτερη κοινωνική ένταξη για αυτούς τους ανθρώπους. Να ενσωματωθούν στο κοινωνικό κορμό το ταχύτερο δυνατόν. Από την άλλη πλευρά, οι άνθρωποι που βρίσκονται χωρίς νόμιμο τίτλο παραμονής στη χώρα, πρέπει κάποια στιγμή να φύγουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει τους ανθρώπους αυτούς να τους αφήσουμε στην τύχη μας. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική, η οποία θα φροντίσει στις χώρες αυτές που, από όπου προέρχονται, να κάνει προγράμματα βοήθειας για να τους κρατήσουμε τους ανθρώπους στον τόπο τους. Ιδάλλως, η Ευρώπη θα είναι διαρκώς ένα πολιορκημένο φρούριο. Και οι άνθρωποι θα περνάνε, θα μπαίνουν στην Ευρώπη. Γιατί θα βρίσκουν χίλιους δύο τρόπους να περάσουν τα σύνορα. Άρα είναι ένα θέμα εθνικό με αυτή τη γραμμή, αλλά είναι ένα θέμα και ευρωπαϊκό που πρέπει η Ευρώπη να έχει ένα σχέδιο, ας το πούμε τρόπον την Άμαρσα, λοιπόν, όπως εφαρμόστηκε μετά τον πόλεμο. Τα πρώτα... Η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει αστέγους, όπου πας βλέπεις αστέγους, βλέπεις κλειστά μαγαζιά, ανώνυμους χρεοκοπημένους, άνεργους, μετανάστες, φασίστες που κυνηγάνε τους μετανάστες, αντιφασίστες που κυνηγάνε τους φασίστες. Μια κόλαση. Μια κόλαση. Σε όλο αυτό υπάρχει ένα σχέδιο δικό σας να λυθεί το πρόβλημα των αστέγων, αυτών που πεινάνε, τα συσίτια, να αντιμετωπιστεί ο ρατσισμός. Θα πάρουμε ένα. Ναι. Έχετε ένα το συνολικό σχέδιο είναι... δηλαδή για αυτή την κατάσταση που έχουμε φτάσει. Αυτά ήταν προβλήματα που ήταν κρυμμένα, τα έφερε στην επιφάνεια με τον πιο δραματικό τρόπο η οικονομική κρίση. Αλλά πρέπει να πούμε το εξής, γιατί δεν μπορούμε συνέχεια να δημιουργούμε πανικό και να σπέρνουμε τη μιζέρια. Τα καινούργια στοιχεία τα σημερινά μας λένε τον μήνα Ιανουάριο-Φεβρουάριο, φέτος είχαμε 30% αύξηση τουριστών στην πόλη σε σχέση με πέρσι. Κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει. Επίσης μιλάς, υπάρχουν κάποια σημαδία οικονομικής ανάκαμψης. Από τη στιγμή που αυτό θα συνεχιστεί και θα πάρει το δρόμο του, η πόλη θα πάει καλύτερα. Η πόλη θα αλλάξει στο βαθμό που θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ο Δήμος, κύριε Ρουμελιώτη, πρέπει να το πω, έχει φέρει στην πόλη 120 εκατομμύρια ευρώ. Ποτέ δεν είχαν έρθει τόσα λεφτά. Μόνο επί Ολυμπιακών Αγώνων επί της κυρίας Μπακογιάννη είχαν έρθει 60 εκατομμύρια. 120 εκατομμύρια. Για αυτά τι γίνονται δηλαδή, τι θα γίνουν. Αυτά γίνονται τα 25 θέσεις εργασίας με βάση την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Το ανακοίνωσα προχτές και αυτά δεν είναι ανακοινώσεις. Αυτά είναι λεφτά που υπάρχουν, λεφτά που τα έχουμε φέρει, λεφτά που τα εντάσσουμε και λεφτά που τα απορροφούμε τώρα. Είσαι ένας πλούσιος δήμαρχος με 125 εκατομμύρια όταν πεινάει όλη η πόλη για έργα, η Ελλάδα. Για έργα, κύριε Τριανταφυλόπουλε. Ποτέ δεν υπήρξαν στην πόλη τόσα πολλά λεφτά. Το γνωρίζω. Ποια λεφτά, τρύπες υπήρχαν, μαύρες μόνο. Ωραία. Ακούστε κάτι. Τα πρώτα μηνύματα. Ο κύριος Κλειδέρης είναι πρόεδρος εργαζομένων καθαριότητας. Ενός από τα σωματεία. Έχουμε κάμποσα, ε. Συνήθως, ενός από τα σωματεία, ναι. Συνήθως οι εργαζόμενοι καθαριότητας είχαν μόνο παράπονα για τους δημάρχους. Λέει, είναι ο μόνος δήμαρχος που πληρώνει τους εργαζόμενους στην ώρα του. Μας έμαθε τι θα πει ανθρωπιά. Αυτό είναι θετικό.
Τα υπόλοιπα δεν είναι τόσο. Γιατί δεν έχει στις τουαλέτες του Δήμου χαρτί υγείας και κρεμοσάπουνο και αναγκάζει οι εργαζόμενοι να τα αγοράζουν από μόνοι τους? Γιατί, κύριε Δήμαρχε? Αυτό πρώτη φορά το ακούω, έτσι. Δεν ξέρω, είναι μπορεί να αληθεύει και κακώς συμβαίνει αυτό το πράγμα. Τα αυτοκίνητα του Δήμου δεν υπάρχουν χρήματα να περάσουν κταίο. Δεν μπορούν να μπουν ούτε στην Αττική Οδό. Δεν υπάρχουν ούτε σακούλες στην υπηρεσία καθαριότητας για να μαζεύουν τα σκουπίδια. Καλά, οι εργαζόμενοι του Δήμου παίρνουν τηλέφωνα διαρκώς. Εδώ βλέπετε. Λοιπόν, από το Δήμο Αθηναίων μια κυρία, αν θα πληρώσει ο κύριος Καμίνης σχολικούς τροχονόμους και τις καθαρίστριες. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, με τις οικονομίες που έχουμε κάνει, δεν αφήνουμε άνθρωπο απλήρωτο. Τους σχολικούς τροχονόμους, γιατί τις καταργείτε? Με τους σχολικούς τροχονόμους, όχι, είναι κάτι που πρώτη φορά το ακούω. Κανείς δεν είναι απλήρωτος επειδή ευθύνεται ο Δήμος. Ο Δήμος, χωρίς να μας περισσεύουν τα λεφτά, επειδή ακριβώς έχουμε κάνει τις οικονομίες που κάναμε, δεν υπάρχει περίπτωση να χρωστάμε σε κανένα εργαζόμενο. Άμα είναι, μπορεί να είναι κάποιο ένταλμα το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον πάρεδρο του ελεγκτικού συνεδρίου, ο οποίος για κάποιο λόγο ίσως δεν το υπογράφει. Αλλά δεν είναι ότι μας λείπουν τα λεφτά. Ωραία. Γιατί δεν κατεδαφίζει το κέντρο Μποσκέτο στο Πάρκο Ευαγγελισμού, αφού έχουν βγει δύο αποφάσεις από το Συμβούλιο Επικρατείας και έχει επιβληθεί πρόστιμο 700.000 ευρώ? Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι μια υπόθεση με πάρα πολλές άλλες νομικές παραμέτρους. Σιγά τώρα να έχουμε το κτίριο εκεί, που κακά τα ψέματα αποτελεί και άσυλο και πάρα πολλών αστέγων κτλ. Και σε μια περιοχή της πόλης η οποία θα έπρεπε να έχει μια άλλη τύχη, και να μην τον γκρεμίζουμε. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να τον γκρεμίσουμε, είναι ότι για νομικούς λόγους δεν μπορούμε να τον γκρεμίσουμε. Την Μεγάλη Παρασκευή ψέκαζε τα τρόφιμα που μοίραζε η Χρυσή Αυγή στο Σύνταγμα επειδή δεν τους είχε δώσει άδεια. Επιτρέπεται να γίνεται κάτι τέτοιο και να μην σκέφτεται τον κόσμο που πεινάει? Ψέκαζα τα τρόφιμα? Ναι, έτσι γράφω. αυτό δεν ξέρω. Πάντως εγώ υπέρ των ψεκασμών γενικά δεν είμαι. Είναι, να σας πω, ανήκει προφανώς στη σφαίρα... Μας ψεκάζονται. Ναι, της... Να σας πω, έτσι, η ιστορία αυτή που έγινε Μεγάλη Πέμπτη, η ιστορία αυτή που έγινε Μεγάλη Πέμπτη ήταν ότι η Χρυσή Αυγή ήθελε να μοιράσει, χωρίς να έχει ζητήσει άδεια από τον Δήμο, αρνιά στην πλατεία Συντάγματος. Και για μας ήταν ένα θέμα αρχής. Ήταν μάλλον δύο θέματα. Το πρώτο είναι ότι δεν είχαν ζητήσει άδεια από τον Δήμο και δεν επιτρέπεται εδώ ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του. Και το δεύτερο, δεν δέχομαι εγώ οποιοδήποτε μοιράζει τρόφιμα σε δημόσιο χώρο στην Αθήνα να προβαίνει σε μια τέτοια διάκριση. Η πείνα δεν έχει διαβατήριο. Τη διάκριση μεταξύ μεταναστών και Ελλήνων. Μεταξύ Ελλήνων και αλλοδαπών. Ναι. Αλλοδαπών, ναι. Εντάξει, να σας πω όμως, γιατί άκουσα την κυρία να μιλάει για τα συσίτια Σοφοκλέους. Οι μισοί άνθρωποι που έρχονται στα συσίτια του Δήμου. Προσφέρουμε στέγη στην εκκλησία, η οποία κάνει επίσης το μεσημέρι ένα συσίτιο. Ωραία. Και το τελευταίο ερώτημα. Ναι. Καλά, το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία τα βρήκαν σε ό,τι έχει σχέση με την οικονομία και την τρόικα, δηλαδή στα πιο δυσάρεστα. Και εισπράττουν την δυσφορία και τη δυσαρέσκεια του κόσμου, και είναι επόμενο αυτό με τόση φτώχεια. Για το Δήμο της Αθήνας, πώς δεν τα βρήκαν? Να πούνε ότι εντάξει, είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, ένας δήμαρχος που έκανε έργο, ένας πολιτισμένος άνθρωπος. Πώς δεν τα βρήκαν? Να κάνω και την ανάποδη ερώτηση. Εσείς είσαστε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αγωνιστεί για τα ατομικά δικαιώματα, για τις ελευθερίες, για τον πολίτη κλπ. Σε μια άλλη πόλη θα ήσασταν ένας ιδανικός δήμαρχος για την αριστερά. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν τα βρήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ να σας υποστηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κάτσε να μας πει πρώτα το πρώτο και μετά το δεύτερο. Και τα δύο ερωτήματα έχουν μία ενιαία απάντηση. Εγώ ήμουν τόσα χρόνια συνήγορος του πολίτη. Ήμουν 8 χρόνια συνήγορος του πολίτη και άλλα 5 πριν βοηθός συνήγορος. Η κομματική ανεξαρτησία είναι μέσα στο DNA μου. Δεν θα μπορούσα να κάνω τη δουλειά που έκανα τότε αν δεν ήμουν ανεξάρτητος από τα κόμματα, γι' αυτό και με ψήφισαν δύο φορές ομόφωνα τα κόμματα στη Βουλή. Αλλά προσέξτε κάτι. Δεν θεωρώ τα κόμματα κακό, γιατί τώρα έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Από τον πλήρη κομματισμό στην καταδίκη. Τα κόμματα είναι παράγοντες του δημοκρατικού πολιτεύματος. Απλώς εγώ δεν ζήτησα την άδεια από κανένα κόμμα για να δηλώσω την υποψηφιότητά μου ανεπίσημα από την προηγούμενη άνοιξη και επίσημα φέτος το φθινόπωρο. Και είπα, όποιος θέλει, ιδιώτης, σύλλογος ή ακόμα και πολιτικό κόμμα, δημοκρατικό, μπορεί να δηλώσει την υποστήριξή του. Από εκεί και πέρα δεν ασχολούμαι εγώ με τα πολιτικά κόμματα. Αλλά με το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν ασχολούμαι, είπα γενικώς, με τα πολιτικά κόμματα. Ασχολούνται εκείνοι μαζί σας όμως, γιατί με το να μην σας επιλέγουν είναι σαν να αποδοκιμάζουν.
απορρίπτουν την υποψηφιότητα. Το ζήτημα είναι να σε επιλέγει ο κόσμος, όσο και αν ακούγεται κοινότοπο τώρα αυτό που σας λέω. Εγώ, ξεκινώντας τον Οκτώβριο, απευθύνθηκα στον κόσμο. Έχετε δίκιο. Έτσι κι αλλιώς έχουν απαξιωθεί τα κόμματα. Τα παλιά, τα καινούργια, τα νέα, τα επόμενα, αυτά που έρχονται. Τώρα σε λίγο θα δείτε τι έχουμε για αυτή την καινούργια περίπτωση στον συνάδελφό μας, τον κύριο Θεοδωράκη. Είμαστε όλοι Παναθηναϊκοί, αντίθετοι με το ότι κάνει για το γήπεδο της ομάδας. Καλά, θέλετε να χάσετε το Δήμο τώρα, τα βάζει κανείς με τον Παναθηναϊκό. Ναι, με τον Παναθηναϊκό, χάσατε. Ήδη και αύριο βγάζω μία ανακοίνωση, γιατί η ανακοίνωση που έβγαλε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός είναι ανακριβής. Αλλά τους έχω πει το εξής, να πούν καθαρά τι θέλουν. Θέλουν τη διπλή ανάπλαση για την οποία και ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός είχε πει ναι και μάλιστα είχε υπογράψει ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός και ένα έγγραφο πριν από μερικούς μήνες. Έχει καλώς. Δεν την θέλουν. Να το πούνε όμως καθαρά αυτό το πράγμα για να το ξέρουμε. Γιατί? Γιατί ο Δήμος έχει δεσμεύσει ένα σωρό λεφτά κάτω σε απαλωτριώσεις γης, όπου αν τυχόν δεν γίνει διπλή ανάπλαση, να πάμε να κάνουμε ένα ωραιότατο αθλητικό πάρκο που είχε ανάγκη η Αθήνα, με γήπεδα για όλα τα αθλήματα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έχετε δεσμευτεί για δύο τζαμιά. Αναδημοτικό διαμέρισμα. Τελευταία ερώτηση. Δεν είχα δεσμευτεί. Είχα πει. Ισχύει ακόμα αυτή η δέσμευση. Θα σας πω κάτι. Δεν είχα δεσμευτεί. Πρώτα απ' όλα δεν θα τα κάνω εγώ τα τζαμιά. Αυτό που είχα πει ήταν το εξής. Έχουμε αυτή τη στιγμή νομίμως στην Ελλάδα ανθρώπους μουσουλμανικού θρησκεύματος. Έχουμε τη στοιχειώδη υποχρέωση, γιατί είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, με βάση τη θρησκευτική ελευθερία, να τους εξασφαλίσουμε κάποιους χώρους λατρείας. Φτιάχνουμε τώρα, φτιάχνεται ένα τζαμί στο Βοτανικό, που στην καλύτερη περίπτωση θα μπορεί να στεγάσει 300 άτομα. Θέλουν κάθε Κυριακή, δεν ξέρω πότε θα πηγαίνουν οι άνθρωποι αυτοί να εκτελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, να πηγαίνουν χιλιάδες άνθρωποι εκεί πέρα, ή θα πρέπει να κάνουμε σε κάποιες περιοχές της Αθήνας αδειοδοτημένα μικρά τζαμιά, αντί να έχουμε τώρα τα εκατοντάδες παράνομα τζαμιά που είναι, σε υπόγεια, σε αποθήκες, σε γκαράζ και εδώ και εκεί. Πάντως θα γίνει ένα, θα γίνει της Μέκας εκεί. Δηλαδή, πραγματικά με τόσο μουσουλμανικό πληθυσμό, θυμίζει, από την άλλη πλευρά. Εγώ προσπαθώ να μιλάω πάντοτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τη γλώσσα της κοινής λογικής. Νομίζω ότι το Ελευθέριος Βενιζέλος είναι το μοναδικό αεροδρόμιο στον κόσμο που δεν έχει τζαμί. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι πρέπει να αποφασίσουμε κάποια στιγμή, θέλουμε να είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Θέλουμε να είμαστε μια χώρα η οποία ουσιαστικά να είναι μια χώρα φιλόξενη που θα κρατάει τις αρχές της. Την αρχαία. Και κάτι άλλο που είναι, θα σας φιλοξενήσουμε και πάλι στην εκπομπή, αλλά υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό. Τα διόδια γύρω από την Αθήνα είναι πολύ ακριβά. Και ο Αθηναίος, τη μόνη ψυχαγωγία που έχει είναι να πάρει την οικογένεια με το μαξάκι να πάει μια βόλτα. Να ξεσκάσει με τα παιδιά του στη Χαλκίδα, θα πάει στην Κόρινθο, δεν έχει σημασία. Εδώ γύρω, στη Θήβα, όπου μπορεί ο καθένας πηγαίνει στο Μαραθώνα. Είναι δυνατόν να μην αντιδράτε για αυτό το έσχος των διοδίων που έφτασε τώρα για να βγει από την Αθήνα 3,5 ευρώ για 3,5 να γυρίσει. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που θα πάει με το αυτοκινητάκι και την οικογένεια πληρώνει πιο πολύ διόδια παρά βενζίνη. Και να μπει στην Αθήνα, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί θέλουμε και εσωτερικό τουρισμό. Αυτό δεν είναι παλαβό σε μια περίοδο κρίσης? Δεν πρέπει να αντιδράσετε, να πάρετε θέση πέρα αυτών των ανθρώπων? Θα σου πω, είναι γενικά όλη αυτή η μετακύληση του οικονομικού βάρους της χώρας στους ώμους των ανθρώπων είναι πια απαραδεκτό. Γιατί δείχνει ότι έχουν κάνει μια επιλογή λόγω ανικανότητας ουσιαστικά να μετακυλήσουν το βάρος στους ανθρώπους. Το βλέπουμε με τους πληστηριασμούς, το βλέπουμε με όλα αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι. Σας εύχομαι καλή τύχη και καλή συνέχεια. Και καλά ξεμπερδέματα με τους Χρυσαυγίτες. Ναι. Και με τους Παναθηναϊκούς. Και με τους Παναθηναϊκούς επίσης. Με τους Παναθηναϊκούς δεν μας χωρίζει τίποτα. Με τους Χρυσαυγίτες μας χωρίζει μια άβυσο. Μην τα κάνουμε όλα ίσωμα. Λοιπόν, το τριφύλι δικό σας. Έτσι κι αλλιώς. Και θα τα πούμε πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, περνάμε στο επόμενο πάνελ και στα επόμενα θέματά μας. Με πρώτο θέμα, την περίπτωση του κόμματος στο ποτάμι, του Σταύρου Θεοδωράκη και την συμπεριφορά του αρχηγού, τη δημοσιογραφική του συμπεριφορά. Σε λίγο θα είμαστε πάλι μαζί.
Και οι έσχατοι έσονται πρώτοι. Ανδρέας Βερμελιώτης πρώτος από δεύτερος μετά τον κύριο Καμίνη. Ενδιαφέρον δεν είχε συνέντευξη. Πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελε μια ώρα για να μπούμε σε όλα να συζητήσουμε κλπ. Θα κάνουμε μεγάλη συνέντευξη και θα κάνουμε συνέντευξη πριν τις εκλογές. Γιατί θα έχει διαμορφωθεί πλέον ένα κλίμα πιο σίγουρο, περισσότερο σίγουρο από τώρα. Αλλά οπωσδήποτε είναι ο υποψήφιος δήμαρχος και δήμαρχος, ο πρώτος δήμαρχος της χώρας. Έτσι, δήμαρχος Αθήνας. Ξέρεις πόσοι υπουργοί θα θέλουν να είναι δήμαρχοι στη θέση του. Γιατί όσοι υπουργοί δεν κάνουν και τίποτα δηλαδή. Για βουλευτές δεν το συζητάμε. Είναι μεγάλη υπόθεση το να είσαι δήμαρχος της Αθήνας, όπως είναι μεγάλη υπόθεση. Κυρία Μπατσαρά, να είσαι και δήμαρχος Ιβέριας. Γυναίκα δήμαρχο Ιβέρια. Βουλευτής. Όταν προέρχεσαι από την Ιβέρια, φυσικά βουλευτής Ιμαθίας. Κυρία Μπατσαρά. Κύριε Μπατσαρά, τι κάνατε στην προηγούμενη ζωή σας πριν γίνετε πολιτικός? Ήμουν μαθηματικός καθηγήτρια, εκπαιδευτικός. Σε δημόσιο σχολείο. Σε δημόσιο σχολείο, υπηρέτησα τη δημόσια εκπαίδευση. Ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων, ο μαθηματικός. Ρουμελιώτη, δεν τα πήγαινε ποτέ καλά. Τον Αϊνστάιν τον κόψανε στα μαθηματικά. Δεν μιλάμε για διανύσματα και τέτοια. Τώρα αυτά είναι πολύ σύνθετα. Εγώ ήμουνα στην τάξη με την κοιμωλία στο χέρι. Μετά πέρασα στη διοίκηση της εκπαίδευσης. Ασχολήθηκα πάρα πολύ με το συνδικαλισμό, στην ΕΛΜΕΗ Μαθίας, αιρετός του κλάδου. Μετά με την τοπική αυτοδιοίκηση, νομαρχία αντινομάρχης, περιφερειακή σύμβουλο στην Κεντρική Μακεδονία και μετά βουλευτής. Μάλιστα. Ο κύριος Δημήτρης Τσουκαλάς, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και είναι ο δένδυας του ΣΥΡΙΖΑ, για να ξέρετε ποιος είναι. Έτσι και γίνει. Αυτό φοβάμαι. Ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση είναι αυτός που θα σας ρίχνει το ξύλο. Αρχίστε να φοβάστε από τώρα. Γιατί θα καταργήσετε τα ΜΑΤ? Βέβαια. Αυτή είναι η άποψή μας. Βέβαια. Ξέρετε τι ξύλο θα φάτε άμα δεν έχετε ΜΑΤ? Έχουμε μία ομάδα η οποία θα είναι έτσι εγρηγόρση και αν χρειάζεται θα πηγαίνει. Αλλά αυτό το πράγμα. Πολιτών. Όχι πολιτών. Αλλά όπως κάνετε αυτό που κάνει ο Πούτιν τώρα. Αλλά αυτό το πράγμα που όλο το κέντρο της Αθήνας είναι γεμάτο ΜΑΤ, τα οποία κάθονται μέρα νύχτα εκεί, αυτό νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται. Θα καταργήσετε τα ΜΑΤ, είναι μεγάλη δήλωση αυτή. Είναι είδηση. Όχι, κατά την άποψή του είπε. Δεν είπε ότι είναι θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Η θέση δική μας είναι ότι τα ΜΑΤΑ ως σαν αυτό το πράγμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή δεν θα υπάρχει. Θα υπάρχει ασφαλώς μία ομάδα η οποία θα είναι ταχείας έτσι δράσης για θέματα τα οποία ενδεχόμενα να αφορούν. Παιδιά, κατεβείτε όλοι στο Σύνταγμα. Όσο ξύλο για να φάμε θα τα αντέξουμε μέχρι να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μετά, ΜΑΤ ΙΟΚ. Το θέμα δεν είναι τα ΜΑΤ γιατί υπάρχουν. Το θέμα είναι γιατί υπάρχουν τα ΜΑΤ. Άρα πρέπει να θεραπεύσεις και τις αιτίες οι οποίες ουσιαστικά έχουν τα ΜΑΤ στον δρόμο. Θα θεραπεύσεις είτε είναι στο κήπεδο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, θα το θεραπεύσετε με τις πολιτικές σας. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Άλλο. Τι άλλο? Πέστε μου, απαντήστε. Και βέβαια και αυτό. Με την πολιτική θα θεραπεύσετε. Και αυτό μπορεί να το θεραπεύσει. Εγώ θέλω. Θα μπορέσει να το θεραπεύσει και ο χουλιγκανισμός πρέπει να ξέρεις ότι σε πάρα πολλά μέρη έχει χτυπηθεί. Είσαστε εν δυνάμει, εν πάση περιπτώσει, υπουργό. Ασφαλεία, δημοσία τάξη. Έλεγε δημοσία τάξη. Καλύτερα προστασία του πολίτη. Δηλαδή, άλλο πράγμα. Προστασία λέει του πολίτη. Δεν είμαι υπουργό και δεν ξέρω αν θα είμαι υπουργό. Είσαστε εν δυνάμει. Εάν λοιπόν ο Τσίπρας σας κάνει υπουργό. Ότι από τη στιγμή που είσαι. Καλά, καλά, αυτή την ευθύνη. Θα γίνεις και υπουργός. Έξω από το χώρο λες πολλά τραγούδια. Όταν μπεις μέσα θα πάρεις αγκαλιά τα μάτια και θα πεις αδέρφια σώστε με τώρα. Διότι χωρίς εσάς, έτσι κάνετε. Αντί να τους. Όχι, δεν ξέρω τι το κάνουν. Μέχρι να το κάνανε. Από εδώ και μπρος. Βγάζουν το αποθυμένο στην πλάτη του. Το κάνουν διαφορετικά πάντως. Λοιπόν, η κυρία Κουντουρά, βουλευτής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Καλησπέρα σας. Γιάννη Σαμυρίδης, δεν χρειάζεται στάση τώρα. Ορθές. Κατερίνη. Δημοκρατική αριστερά. Θα αρέσει δήμαρχος. Ορίστε. Οι δήμαρχοι, δεν υπάρχουν πρώην δήμαρχοι. Ή πρώην είναι για πάντα. Για πάντα, πάντα. Δήμαρχος. Μένει έτσι. Και βεβαίως μέλος εκτελεστικής επιτροπής της ΔΗΜΑΡ, η κυρία Νατάσα Κουρετζή, δικηγόρος, υποψήφια δημοτική σύμβουλος του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. 3Β, καλησπέρα σας. Αν εκλεγείτε, θα σας δούμε στη θάλασσα το καλοκαίρι. Ναι, ακριβώς εκεί. Διακοπές στην Κέρκυρα. Ακριβώς εκεί που έχει και τα πολλά. Ταινίες θα γυρίζουμε.
Ωραία, έχουμε και το μέσο να κάνουμε κανένα μπανάκι εκεί να μην πληρώνουμε διόδια. Επιδάμε μακάρι και την μάτρα. Μακάρι να ήταν έτσι διασκεδαστικό. Δεν θα είναι. Δεν θα είναι διασκεδαστικό με τόσα θέματα που υπάρχουν σε αυτόν τον υπέροχο Δήμο. Κατευθείαν στα θέματα. Στη θάλασσα θα αδειμονώ, θα πέσετε, αδειμονώ να είμαι κατευθείαν στα για θέματα. Θα έχετε εκλεγεί. Και Βασίλης Αξιώτης, μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα κύριε Τρεταφυλλούπουλε. Καλησπέρα κύριε Αξιώτη. Λοιπόν. Πάντως εκεί στο Δήμο, στα 3Β, έχουμε και τα προβλήματα με, το... με τη Βουλιαγμένη, όπως ξέρετε. Βρίσκομαι σε πολύ δυσάρεστη θέση να. Την πόλη του Αστέρα. Να... Τη Χερσονήσου, μάλλον. Παρουσιάσω ένα ρεπορτάζ το οποίο δείχνει τον δημοσιογραφικό αμοραλισμό ενός συναδέλφου που είχα τελώς διαφορετική άποψη για την συμπεριφορά του εξαιτίας μιας εμπειρίας που είχα στις φυλακές του Αυλώνα, ανηλίκων. Επειδή εγώ επισκέπτομαι συχνά τις φυλακές αυτές, είχα πάρει και μια σειρά συνεντεύξεων, είχε προηγηθεί μια σειρά συνεντεύξεων του κυρίου Θεοδωράκη και ανακάλυψα με μεγάλη μου λύπη ότι η ομάδα του δημοσιογραφία και ο ίδιος υποχρέωναν τους φυλακισμένους να λένε παραμύθια και να διηγούνται φανταστικές ιστορίες. Αυτό είναι πολύ βαρύ για έναν δημοσιογράφο. Είναι βαρύτερο ακόμα γίνεται όταν ο δημοσιογράφος αυτός εμφανίζεται ως αρχηγός ενός κόμματος ή εμπνευστής ενός νέου κόμματος, το οποίο μάλιστα έχει δημιουργήσει και πάρα πολύ θόρυβο. Αντιλαμβάνομαι ότι θα δυσαρεστήσω πολύ κόσμο σήμερα, διότι ό,τι νέο εμφανίζεται γίνεται αποδεκτό από τον πολύ κόσμο και βεβαίως πολύ περισσότερο όταν στηρίζεται από τα μέσα ενημέρωσης και πιστεύω ότι ο Ποτάμι στηρίχθηκε πάρα πολύ τις τελευταίες μέρες από εφημερίδες, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις και όποιον άλλον βάλει ο νους του ανθρώπου. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Και ήταν φυσικό να δημιουργήσει θόρυβο, να υποθούν θετικά και αρνητικά πράγματα, γιατί μια πιθανή είσοδος στο Ευρωκοινοβούλιο είναι και μια μεγάλη υποθήκη για τις εθνικές εκλογές και πολύ πιθανό να ανησυχούσε και το ΣΥΡΙΖΑ και το Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ και όλους. Κυρίως το ΠΑΣΟΚ όμως, γιατί φαίνεται ότι εκείνο θα πληρώσει την ύφη. Εσείς τι γνώμη είχατε για... Καλά, αυτό δεν θα το ρωτήσω γιατί είναι φίλος του Θεοδωράκη, όπως ήμουν και εγώ. Έχει... Όχι, ξεκινήσαμε μαζί στην... Με τον Νίκο τον Λακόπουλο, σε αυτή την εκπομπή που άκουγε όλη η πιτσιρικαρία, όλοι οι μαθητές, εδώ ραδιοσυνεφούλα, στις αρχές της δεκαετίας του 80. Τον ξέρω από τότε. Και από το Ριζοσπάστη. Όχι στο Ριζοσπάστη, εγώ ήμουν στην Ελευθερωτική, αυτός ήταν στην πρώτη, έγραφε τη στήλη για το ραδιόφωνο. Στην πρώτη ήταν. Τι γνώμη έτσι είχατε για το ποτάμι, αυτή την πολιτική κίνηση που έγινε και που... Θα ρεκορδίσουμε κανένα ΣΥΡΙΖΑΙΟ να δούμε τώρα πόσο τον φοβούνται. Με ρωτάτε. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ το Ποτάμι και το Θεοδωράκη, τον κύριο Θεοδωράκη τον έχω δει κάποιες εκπομπές του. Δεν μπορώ να πω ότι έχω δει πάρα πολλά πράγματα. Δεν είχα κακή άποψη για τις εκπομπές που κάνει. Άλλο λέω, ευνηδιαστήκατε όταν... Ευνηδιάστηκα όταν έμαθα ότι κάνει κάποιο κόμμα για να κατέβει σε ευρωεκλογές. Και βέβαια ευνηδιάστηκα ακόμα περισσότερο πώς αυτό το κόμμα μέσα σε 48 ώρες πήρε 8,1% χωρίς να κάνει απολύτως τίποτα. Γιατί στη Θεσσαλονίκη το βγάζουν οι δημοσκοπήσεις ότι παίρνει 8,1% και 5,5%, 6%. Το Ρουμελιώτη, αν βγάλω εγώ στην πλατεία, στην Ομόνια, θα πάρει 18%. Και... Όχι τώρα, δεν ξέρω. Έτσι όπως είναι η κατάσταση, ο κόσμος περιμένει οποιονδήποτε, ένα Πέπε Γκρίλο Έλληνα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ δεν νομίζω ότι περιμένει ο κόσμος, ούτε ο κόσμος είναι τόσο πολύ. Σε τέτοια κατάσταση. Σιγά σιγά λέγατε άλλα τώρα. Ευνηδιαστήκατε όταν ακούσατε ότι παίρνει 8%. Δεν ευνηδιάζουμε με αυτά τα πράγματα. Έτσι είπατε, εντυπωσιαστήκατε. Δεν ευνηδιάζουμε. Ευνηδιάστηκα όχι με την έννοια του ευνηδιασμού, αλλά πραγματικά παραξενεύτηκα πώς είναι δυνατόν ένας δημοσιογράφος, ο οποίος ξαφνικά αποφασίζει να ιδρύσει ένα κόμμα για να κατέβει σε ευρωεκλογές, χωρίς κανένα πρόγραμμα, χωρίς τίποτε απολύτως, μόνο με την εμφάνισή του να παίρνει 8%. Αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο θα πρέπει κάποιος να καθίσει να σκεφτεί, να το αναλύσει και βέβαια να δει αν είναι πραγματικό ή όχι. Εντάξει, αν πάτε τη δουλειά στραβά στις εθνικές εκλογές, θα κάνω κόμμα εγώ με τον Ρουμελιώτη, το οποίο θα έχει όνομα θα σας πάρει ο διάλος και θα σας σηκώσει. Ποια Χρυσή Αυγή και ποια ιστορίες. Και θα μπούμε μέσα στη Βουλή και κατεβαίνει... θα δείτε πώς κατεβαίνουν τα ρολά όλων αυτών των παραμυθατζήτων. Κατεβαίνει ένα κόμμα βοσκών. Έτσι.
κτηνοτρόφων βοσκών, το οποίο θα πάμε εκεί, όχι να κάνουμε δικό μας. Ο τίτλος θα είναι «Θα σας πάρει ο διάολος και θα σας σηκώσει». Κύριε Τριανταφυλόπουλε. Γιατί ο κόσμος κουράστηκε. Ένα λεπτό, εγώ θέλω να ακούσω τον κύριο Τσουκαλά. Είπατε λοιπόν, τι σκεφτήκατε, ότι πώς αυτό το κόμμα από πού, από πού προέρχεται. Άρχισα να σκέφτομαι πώς προήλθε. Και αρχίζει μετά και κάνει διάφορες σκέψεις. Πώς εμφανίστηκε ο κύριος Θοδωράκης και να παίρνει και τόσο μεγάλο ποσοστό. Τη στιγμή που σήμερα εγώ άκουσα έναν από τους υποψηφίους, δεν ξέρω αν θα υποψήφιος, μέλος τέλος πάντων, έναν κύριο Κυριακόπουλο, ο οποίος είπε το εξής φοβερό, ότι όλοι μαζί πρέπει να προσπαθήσουμε. Ξαναδείτε, αυτό το όλοι μαζί, αυτό το αταξικό, το ξέρεις το ότι όλοι μαζί πρέπει να προχωρήσουμε, να κάνουμε τα βήματα για τη νέα Ελλάδα κτλ. Δεν νομίζω ότι είναι πρόγραμμα ή ότι είναι αυτό που θέλει ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός θέλει να έχει ένα, δύο, πέντε, δέκα πράγματα, να δει τι μπορεί να κάνει για να φύγει μέσα από την απόγνωση που τον έχουν φέρει. Γιατί εσείς τι λέτε, ότι θα βαδίσουμε χώρια, δηλαδή, το δικό σας πρόγραμμα πώς δημιουργήθηκε, από πού προήλθε, από την Αγία Γραφή. Το δικό μας πρόγραμμα προήλθε μέσα από συζητήσεις και μέσα από τις ανάγκες του λαού. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εκφράζει τις ανάγκες του λαού το κόμμα που λέγεται Ποτάμι. Και ούτε βέβαια μπορώ να σκεφτώ, γιατί άκουσα και τον κύριο Δήμου, που είναι και αυτός ένα... Ναι, ο Νίκος Δήμου συμμετέχει, ναι. Το πρώτο πράγμα τέλος πάντων που είπε, ότι βεβαίως και εγώ είμαι φιλελεύθερος και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν νομίζω ότι είναι αυτά τα οποία ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή έχει. Μάλιστα. Εσείς, κύριε Μυρίδη, πολύ διαφορετικά πράγματα. Εγώ λέω ότι πώς γίνεται να κοιμάσαι ένα βράδυ και το πρωί να λες κάνω κόμμα. Ξαφνικά λες κάνω κόμμα. Γιατί οι άλλοι πώς τα κάνανε. Μισό-μισό. Δεν λέω όχι. Οι κυνηγοί έχουν 5.000 μέλη σε κάθε νομό. Κάναν κόμμα. Και δεν φτάσανε το 1% και κανένας δεν ξέρει ποιος είναι πρόεδρος αυτού του κόμματος. Που έχει 5.000 μέλη του κάθε σύλλογος κοινωνικός σε κάθε νομό στη χώρα. Προσέξτε, να μην για μεγάλο νούμερο. Κάτσε ποιος είναι ο πρόεδρος. Δηλαδή ο Ζώης που είναι πρόεδρος τον είδε κανένας στην τηλεόραση. Όχι, αλλά άλλο να κάνουν κόμμα οι κυνηγοί και άλλο να κάνουν κόμμα οι κυνηγημένοι. Κοιτάξτε, εγώ κατέβηκα. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Προσέξτε, κατέβηκα υποψήφιος δήμαρχος και δήμαρχος και ήξερα πώς είναι το κόστος. Και ξέρω τώρα που είμαι και στην Εκτελεστική Επιτροπή της Δημάρχης, το κόστος λειτουργίας ενός κόμματος. Μόλις εσείς δεν σκεφτήκατε αυτό. Μισό, φτάσω. Σκεφτήκατε και, άλλο πράγμα. Τι σκέφτηκα εγώ. Τι ήθελα εγώ λέω να ότι είδα ξαφνικά με πριν... τη Δημάρχη που μπορεί να μην μπει στη Βουλή και να μην πάω με το ποτάμι που θα έχει 9% ας πούμε 8. Καλά, εντάξει, αυτό είναι τυχοδιοκτική σκέψη. Δηλαδή πρώτα απ' όλα δεν έχω δει κανένα πρόγραμμα, δεν έχω δει τίποτα, δεν έχω αξιολογήσει ούτε τους ανθρώπους, ούτε τον ίδιο, ούτε το πρόγραμμα. Λέω, το μόνο που μπορεί να κάνω σαν πολιτική σκέψη, βλέποντας όλο αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, ότι ένα σύστημα που προσπάθησε να διαλύσει τη Δημάρχη δημιουργώντας τους 58, δηλαδή έφερε 58 χωρίς αρχηγό, ξαφνικά έφερε αρχηγό χωρίς 58. Εκείνο που έλειπε δηλαδή από το άλλο. Αντιλαμβάνουμε λοιπόν ότι γίνεται μια δυναμική αντεπίθεση ενός συστήματος, το οποίο θέλει να κατευθύνει τα πράγματα σε ένα αποτέλεσμα που θα στηρίζει την κυβέρνηση σήμερα. Και κυρίως τον κύριο Σαμαρά. Όλο το σύστημα. Δηλαδή όλη αυτή η υπόθεση. Καταλήγεται, το συμπέρασμά σας είναι ότι το ποτάμι είναι ένα, το δημιουργήθηκε από ένα σύστημα της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν είπαμε της Νέας Δημοκρατίας. Σαμαρά. Θέλει τη Νέα Δημοκρατία. Το Σαμαρά όπως είναι σήμερα. Έχει στόχο να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία. Να στηρίξει. Ο στόχος είναι αυτός. Αυτό και οι 58 αυτό ήταν ο στόχος. Δεν είναι ο στόχος να στηρίξει το Πασό και το Βενιζέλο. Ήταν να δημιουργηθεί. Για το ποτάμι σας ζήτησα. Το ίδιο πράγμα. Είπα οι 58 ήταν χωρίς αρχηγό. Μάλιστα. Και λεγόταν 58, αυτό είναι μόνο ο αρχηγός που λέγεται κυρία ποτά. Κυρία γιατί είναι ένα σύστημα. Δεν ξέρω, παιδιά, ρωτάω. Λέω ότι ένα η δική μου η πολιτική. Σιγά σιγά, όπου πήρατε φωτιά. Η προσέγγιση πολιτική είναι αυτή. Κυρία ότι κυρία, όλα προσπαθούν να εξυπηρετήσουν ένα ακριβώς σύστημα για να στηριχθεί η κυβέρνηση να μην έχει κανένα πρόβλημα το οποίο. Ο άνθρωπος προέρχεται από την αριστερά. Πώς στηρίζει τη δεξιά, θα μου πείτε, έχει γίνει στο παρελθόν, έχει συμβεί. Ποιος στηρίζει, ποιος είναι από αριστερά. Θεοδωράκης. Δεν είδα κάποια δήλωση εγώ αριστερή ή δεξιά. Να ρωτήσω τον Ανδρέα που τον γνωρίζει. Δεν είναι από την αριστερά χώρα. Ελεύθερες ιδέες, δεν είπε καθόλου δεξιά. Την εποχή που θυμάμαι εγώ στο μαθητικό κίνημα, ας πούμε, ήταν στην Αγία Βαρβάρα, είχε φάει ξύλο, τον είχαν δει τα μάτια όταν πρώτο ήρθε στη ραδιοσυνοφύλλα. Είδατε, αυτό πρέπει να καταργηθούν τα μάτια. Αμαρτίζω και αλλά αυτό ήταν 17 χρονών. Τώρα έχουμε περάσει τα 50. Γιατί ήταν 17 χρονών, παιδιά. 17 χρονών, παιδιά. Να σου πω, τι του κόφτει του Σιριζέου που έτσι και βγει και πάρει ψήφους και δεν γίνουν κυβέρνηση. Τι φλανά έχουν τα μάτια το ξύλο που θα φάει. Εγώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, θα σα πω τι ένιωσε ο κόσμο. Γιατί κι εγώ
όταν άκουσα για το ποτάμι, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ρωτήσω τον κόσμο τι νιώθει. Ο κόσμος πρώτον ξαφνιάστηκε από αυτή τη μεγάλη στήριξη που δείξανε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε αυτό το νέο που δημιουργήθηκε, χωρίς, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, να υπάρχει πρόγραμμα, να υπάρχουν θέσεις, να υπάρχουν στελέχη. Ξαφνιάστηκε. Και το δεύτερο που τον ξάφνιασε, και ομολογώ ότι εκεί στεναχωρήθηκα λίγο, γιατί χρησιμοποίησαν τη λέξη κοροϊδία όταν είδανε τις δημοσκοπήσεις. Είπανε δημιουργήθηκε Τετάρτη και την Παρασκευή βγαίνουν δημοσκοπήσεις που του δίνουν από 6 μέχρι 8% κάτι το οποίο δημιουργήθηκε 2 μέρες πριν. Ποιον κοροϊδεύουν? Εδώ δώσανε 26 στο Γκαμίνη, συγγνώμη. Ναι, ανακοινώθηκε. Ο κόσμος λοιπόν έχει νιώσει αυτή τη στιγμή ότι τον κοροϊδεύουν. Έχει χάσει την εμπιστοσύνη του και στις δημοσκοπήσεις. Βγήκανε βέβαια και κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είπανε «Μας ξάφνιασαν αυτές οι δημοσκοπήσεις, δεν μπορούμε να τις πάρουμε στα σοβαρά», που εδραίωσαν πιο πολύ τη θέση αυτή που ένιωσε και ο κόσμος. Και το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό, ότι υπήρξε μία στήριξη από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πραγματικά που ευνηδιάζει όχι μόνο τον πολιτικό τον κόσμο. Οφείλω να ομολογήσω ότι η στήριξη, ο ευνηδιασμός, η παρουσία του όλου πράγματος και το support που είχε από τα μέσα, τα συγκροτήματα, ήταν πρωτοφανής. Ήταν πρωτοφανής, ακριβώς. Και πρωτοφανές είναι και το φαινόμενο αυτό, το οποίο δημιουργείται ως και μάλιστα αποτελεί και τον μπαμπούλα απέναντι στα διάφορα κόμματα που, εν πάση περιπτώσει, βρίσκονται πρώτων πυλών της εξουσίας. Εσείς τώρα που σας... Πολύ χαμογελαστή δεν τη βλέπετε ως νεοδημοκράτησα για το Θεοδωράκι. Εγώ, κύριε Θεοδωράκη, ειλικρινά, ούτε ευνηδιασμό ένιωσα. Μπράβο το παλικάρι. Όχι, για ποιο λόγο να νιώσω ευνηδιασμό? Επειδή βγήκε ένα καινούριο κόμμα στην επιφάνεια. Θα μας στηρίξει κιόλας? Όχι, δεν καταλαβαίνω τον τρόπο με τον οποίο θα μας στηρίξει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν έχω καμία προσωπική σχέση με τον κύριο Θεοδωράκη. Είμαι από επαρχία, δεν τον ξέρω. Τον γνωρίζω μέσα από τις εκπομπές του, ως ένα δημοσιογράφο. Είδαμε ενδιαφέρον την κίνησή του. Βεβαίως, ένιωσα κάποια έκπληξη με τα ποσοστά και με αυτό στο οποίο θα συμφωνήσω με όλους τους προλαλήσαντες και με εσάς φυσικά, ότι ξαφνικά, σε πάρα πολύ σύντομο χρόνο, είδαμε ένα ποσοστό το οποίο προβληματίστηκα και εγώ. Από πού προέρχεται? Εσείς θα ευνηδιαστείτε με αλλά τα ποσοστά του δικού σας κόμματος όταν γίνουν εκλογές. Όχι με του Θεοδωράκη. Ό,τι όχι, δεν θα ευνηδιαστούμε καθόλου. Γιατί που το ξέρετε. Μπροστά είναι οι εκλογές, θα τα δούμε. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις. Όχι, πυθία δεν είμαι, δεν διεκδικώ. Εγώ είπα, μαθηματικός είμαι. Βάσει των δημοσκοπήσεων, επειδή είστε μαθηματικός. Τα μαθηματικά, ξέρετε, δεν έχουν καμία σχέση. Βρίσκεστε. Καλά, να μην σας συνοχωρήσω. Όχι, κύριε Αμυρίδη, σας παρακαλώ. Μετά, θα έχουμε χρόνο. Μετά, περιμένετε. Σε εμάς όμως, κύριε Τριανταφυλόπουλε, τα όποια ποσοστά, εφόσον το τοποθετείτε έτσι σε αυτή τη βάση, αυτή τη στιγμή είμαστε κυβέρνηση και η κάθε κυβέρνηση έχει τη φθορά της. Πολλό δε μάλλον μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε αυτή τη δυσάρεστη θέση και παίρνει όλα αυτά τα μέτρα. Και με αυτά τα μέτρα, λεπτό, για να αναφερθώ στον παρακαθήμενο μου, εδώ, να μοιράσουμε τον χρόνο. Ο κύριος Αξιώτης είναι μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Συμφωνείτε με την ομογάλακτη? Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είμαι και μεγαλύτερη, κύριε Τριανταφυλόπουλε, και οφείλω να με σέβεται. Θα μου επιτρέψετε για τον κύριο Θεοδωράκη? Δεν ήρθε η σειρά. Συγγνώμη. Εγώ πάντως οφείλω να πω ότι ξέρω χρόνια τώρα ότι ένα κόμμα τοποθετείται στο φάσμα του κοινοβουλευτικού τόξου με βάση την ιδεολογία του. Και σύμφωνα με δηλώσεις των ίδιων των στελεχών, που δηλώνουν στελέχη του ποταμιού, αναφέρουν ότι δεν έχουμε καμία ιδεολογία. Από εκεί και πέρα, και το για να κλείσω, θεωρώ ότι είναι ατυχής δηλώσεις επίσης στελεχών του ποταμιού, οι οποίοι αναφέρουν παραδείγματος χάρη τα Σκόπια ως Μακεδονία. Εγώ εκεί στέκομαι και κάνω μια αρχή σε μια συζήτηση, η οποία θα ακολουθήσει. Εγώ, κύριε Τριανταφυλόπουλε, θέλω να πω ένα πράγμα μόνο για τον κύριο Θεοδωράκη, το οποίο θα συνεπάγεται και την διαφωνία μου ως προς τι μπορεί να στηρίξει τη δεξιά. Δεν το βλέπω έτσι για ένα και μόνο λόγο, διότι το πιο
θλιβερό γεγονός που συμβαίνει σε κάθε εκλογική διαδικασία. Το αντιμετωπίσαμε και τώρα στις εκλογές του Δικηγορικού Συλλόγου και το αντιμετωπίζουμε σε κάθε εκλογές, είτε δημοτικές, είτε ευρωπαϊκές, είτε βουλευτικές. Είναι η αποχή του κόσμου. Ένα είναι λοιπόν βέβαιο ότι ο κύριος Θοδωράκης με το κίνημα που ανακοίνωσε, με το κόμμα που ανακοίνωσε, σίγουρα θα σηκώσει κάποιο κόσμο να πάει να ψηφίσει. Αυτό δεν το πολύ θέλει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Οπότε. Επιτρέψατε μου ότι όχι, δεν είπα αυτό. Είπα αυτό το άλλο. Ότι σίγουρα δεν θέλουμε να κινητοποιηθούν είναι πολλοί πολίτες. Ποταμίστας. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Έχω πέντε να πω. Εγώ είπα ότι το πιο εντυπωσιακό. Να πείτε. Μία. Το πιο εντυπωσιακό πολιτικό περιεχόμενο από όλη αυτή την ιστορία είναι ότι παντού γράφουν. Το λένε Σταύρο. Με το μικρό το όνομα, ξέρετε τι μεγάλη υπόθεση είναι αυτό. Μα έτσι το λένε Σταύρο. Δεν λέει τι λέει ο άνθρωπο. Τον φωνάζουν Σταύρο. Και Σταύρο και δηλαδή και αυτό είναι πολιτικό περιεχόμενο. Δηλαδή πόσο ελεηνό είναι ένα σύστημα το οποίο περνάει συνεχώ αυτή την επικοινωνία. Αμυρίδη, άμα κάνω κάτι δηλαδή, να έρχεσαι μαζί. Τι δεν καταλαβαίνει. Τι πήγε με τον Κουβέλη. Με τον Κουβέλη πήγε μωρέ. Με τον Κουβέλη. Μαζί μου έρχεσαι. Ο καλύτερο. Λοιπόν, άκουσα. Ο καλύτερος υπάρχει. Βέβαια, καλύτερο. Από τον καλύτερο υπάρχει ο καλύτερότερος. Λοιπόν, όταν το βρούμε, το καλύτερο. Ακούστε κάτι. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ο κάθε άνθρωπος, η κάθε ομάδα κοινωνική, η κάθε παρέα έχει δικαίωμα στα πλαίσια των συνταγματικών κανόνων πάντοτε να ιδρύσει και κόμμα, να κάνει και την πρότασή της δημόσια και να πάρει την εμπιστοσύνη του κόσμου. Κάναν μια μαγιά οι άνθρωποι και βγάλαν ένα κόμμα χωρίς πολιτικούς από το παρελθόν. Είναι έξυπνη ιδέα. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι οποιοδήποτε κάνει μία ομάδα με αξιοπρεπείς ανθρώπους και που να έχουν ένα ενδιαφέρον, ρε αδερφέ, να μην είναι κουρέλια και βγει στην κοινωνία σήμερα, θα πάρει την ψήφο των πολιτών. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι αυτοί οι οποίοι ζητούν την ψήφο των πολιτών πληρούν τις προϋποθέσεις για να τη ζητήσουν. Διότι εγώ πήγα στις φυλακές του Αυλώνα. Αλλά πριν πας εκεί, να πω μια κουβέντα. Πριν πας εκεί, εγώ διαφωνώ με αυτό που λέτε για τις δημοσκοπήσεις, ότι είναι ψεύτικες οι δημοσκοπήσεις. Βγήκε ο Πέπε Γκρίλο στην Ιταλία με εικονικό κόμμα. Έβγαλε δημάρχους που δεν τους γνώρισε. Έφτιαξε το κόμμα από το ίντερνετ, δεν γνωριζόντουσαν μεταξύ τους. Λοιπόν, υπάρχει. Ανεξάρτητα από αυτό, υπάρχει μία διαμαρτυρία, ας πούμε. Είχαν οι Ιταλοί βρήκαν έναν τρόπο με αυτό έτσι να διαμαρτυρηθούν με τον Πέπε Γκρίλο. Υπάρχει κενό στην Ελλάδα, το κάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ σε μεγάλο βαθμό, το κάλυψαν οι ανεξάρτητοι Έλληνες. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κενό. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις να είναι πραγματικές. Λοιπόν, αλλά εγώ έχω την εντύπωση πάντως. Παρακαλώ, θα πούμε μετά. Οι δημοσκοπήσεις έγιναν. Είχαν γίνει πριν ανακοινωθεί το κόμμα. Αφήστε τις δημοσιογραφίες. Είχαν γίνει 48 ώρες πριν. Επιστήμονες. Τις είχαν βγάλει και μετά είπαν και το κόμμα. Ρε καημόρε με τις δημοσιογραφίες. Λοιπόν, κύριε. Για ποιο λόγο. Θα μου επιτρέψετε. Νέο κόμμα. Μην βάλει και ένα κόμμα μέσα. Θα μου επιτρέψετε. Εμένα με ενδιαφέρει το ποιος είσαι. Λοιπόν, μου γράφει μια κυρία. Για το θέμα του κυρίου Θεοδωράκη θα πρέπει να το έχετε τσεκάρει σωστά, ώστε να μην εκτεθείτε. Καλή μου κυρία, κάντε υπομονή, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα δείτε αυτό το θέμα που έχουμε για τον κύριο Θεοδωράκη, ώστε να μην εκτεθούμε. Φροντίσαμε όσο μπορούμε περισσότερο να μην εκτεθούμε. Και μάλιστα άκουσα και τα εξαμάξεις από τον Ανδρέα Ρουμελιώτη, ο οποίος είναι φίλος του, διότι μου έλεγε διάφορα. Τώρα λοιπόν, ήρθε η ώρα να φάει μια σφαλιάρα και ο Ρουμελιώτης για το φίλο του. Δεν ξέρω τι θα βγάλεις. Και να τελειώνουμε με αυτή την μπούρδα, διότι εγώ πήγα στις φυλακές του Αυλώνα, πηγαίνω για διάφορους άλλους λόγους που δεν χρειάζεται να τους αναφέρω εδώ. Όσοι μπαίνουν στο site των φυλακών ξέρουν. Και εκεί δέχτηκα μια επίθεση από τους υποψήφιους που ήταν για να δώσουν συνέντευξη, εάν εγώ θα πάρω τις συνεντεύξεις με τους κανόνες του κυρίου Θεοδωράκη. Λέω, ποιοι είναι αυτοί οι κανόνες. Να μας βάλεις και εσύ να λέμε παραμύθια στον κόσμο. Λέω, γιατί τι έκανε ο Θεοδωράκης. Το και το και το. Ποιο είναι αυτό το, θα το δείτε σε λίγο. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Είχα ένα βίντεο για το ρεπορτάζ που έκανε ο κύριος Θεοδωράκης για το Φαρμακονήσι, για τους Αφγανούς. Λέγοντας ότι τον ευχαρίστησαν και βγήκαν οι Αφγανοί την επόμενη μέρα, ο Σύλλογος Αφγανών, και τον περιέλαβε για τα καλά, λέγοντας ότι λειτουργήσε ως γραφείο τύπου του λιμενικού για την τραγωδία του Φαρμακονησίου και όχι ως δημοσιογράφος. Δεν το δείξω τώρα, το δείξουμε στο τέλος αυτό. Είναι συνυφασμένο δηλαδή με την όλη συμπεριφορά και τον δημοσιογραφικό αμοραλισμό. Θεωρώ όμως ότι μεγαλύτερη αθλειότητα από το να υποχρεώνεις φυλακισμένα παιδιά να διηγούνται, να αφηγούνται παραμύθια που δεν συνέβησαν για να εξυπηρετήσεις το ρεπορτάζ σου και να εντυπωσιάσεις από την τηλεόραση, στην καλύτερη περίπτωση, γιατί υπάρχει και χειρότερη. Να θέλεις να εξυπηρετήσεις τις αρχές και τις υπηρεσίες με το ρεπορτάζ σου, δεν υπάρχει. Είναι η αθλειοδέστερη πράξη που μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος. Δηλαδή να καθοδηγήσει το ρεπορτάζ υποχρεώνοντας όχι ελεύθερες ψυχές, αλλά κρατούμενους σε φυλακές ανηλίκων να αφηγηθούν ψέματα. Τον Μάιο του 2011, ο κύριος Θεοδωράκης, η οπερατέρ Μαρία Μαράκη και ο Χρήστος Σπανάκος, οι δημοσιογράφοι Λίνα Παπαδάκη, Στέφανος Γόγος και Βαγγέλης Γεωργίου, πέρασαν 2 ημέρες στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων Αυλώνα για να ολοκληρώσουν την εκπομπή με τίτλο «Ανήλικοι φυλακισμένοι». Στη συγκεκριμένη εκπομπή, στον Σταύρο Θεοδωράκη, μεταξύ άλλων, μίλησε και ένας κρατούμενος, ο Χασάν Ουγκόρ, ο οποίος ανέφερε πως ήρθε στην Ελλάδα μέσω Μυτιλίνης και στη συνέχεια, κρυμμένος στο κάτω μέρος ενός φορτηγού από την Πάτρα, ταξίδεψε στην Αγγλία. Στην εκπομπή δεν αναφέρει το πραγματικό όνομα του κρατούμενου, αλλά το όνομα Αλή, λαθρεπιβάτης με ταλέντο. Όπως θα παρακολουθήσετε στο βίντεο, οι άνθρωποι οι οποίοι επιμελήθηκαν της όλης ιστορίας εκεί για τους κακιστικούς αγώνες και δύο, Γιώργος Τσουνής, αναφέρει ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης πίεσε τον κρατούμενο να πει μια ψεύτικη ιστορία και μάλιστα το γεγονός αυτό το χαρακτηρίζει ως ανέκδοτο των φυλακών. Επίσης, αφήνει υπονοούμενα για μια έκθεση φωτογραφίες που οργάνωσε ο Θεοδωράκης με φωτογραφίες από τις φυλακές για το αν τα έσοδα που μαζεύτηκαν δόθηκαν στη φυλακή τελικά ή όχι. Θέλω να προσέξετε τη σειρά των βίντεο. Θα πάμε δηλαδή στο βίντεο 3. Έχει σημασία για τον κόσμο, γιατί ο κύριος Τσουνής είναι ένας άνθρωπος που οργανώνει τους κακιστικούς αγώνες. Τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Το Zoogla.gr είναι σπόνσορας για τους αγώνες αυτούς των κρατουμένων. Μάλιστα τους έχουμε παρουσιάσει και live, ζωντανά, χωρίς να δείχνουμε τα πρόσωπα των παιδιών αυτών. Αλλά εγώ ειδικά είχα την τιμή να πάρω την άδεια από τους ίδιους κρατούμενους να βγουν με το όνομά τους και το πρόσωπό τους να μιλήσουν. Και έγινε αυτό πριν από λίγο καιρό. Εκεί λοιπόν, έκπληκτος, άκουσα τις αφηγήσεις νέων παιδιών να μου μιλάνε βέβαια κατά τρόπο απαξιωτικό για την δουλειά ενός, για τη δημοσιογραφία γενικότερα και την ενημέρωση. Γνωρίζετε ποια είναι η θέση των νέων παιδιών για την τηλεόραση, για τα ραδιόφωνα, για τις εφημερίδες και γενικότερα για τον τύπο. Ωστόσο, το να είσαι μέσα στη φυλακή, να σοφρονίζεσαι υποτίθεται, για να γίνεις καλύτερος άνθρωπος και να σου έρχεται ο δημοσιογράφος μέσα στη φυλακή και να σου μαθαίνει αυτόν τον φαρισαϊσμό και το ψέμα και να σε υποχρεώνει να διηγηθείς φανταστικές ιστορίες που δεν συνέβησαν, αυτό είναι άνευ προηγουμένου. Ακούστε λοιπόν, δείτε το πρώτο ρεπορτάζ. Κύριε Τσουνή, είστε ο υπεύθυνος για τους κακιστικούς αγώνες. Το σκάκι, τη διδασκαλία του σκακιού εδώ στις φυλακές Αυλώνα, εδώ και 4 χρόνια. Ωστόσο, εκτός από το σκάκι, έχω την αίσθηση ότι μάλλον κάποιοι εδώ πέρα φρόντισαν να μαθαίνουν να λένε και ψέματα οι κρατούμενοι. Και το λέω γιατί μιλώντας με κρατούμενους Αυγανούς και Αλβανούς, μου είπαν πως στα καρδιάρια των γυρισμάτων της εκπομπής πρωταγωνιστές του Θεοδωράκη, ανάγκασαν τα παιδιά να λένε παραμύθια και ιστορίες φανταστικές. Δηλαδή ότι ταξίδευαν σε χώρες που δεν είχαν πάει, ότι έκαναν πράγματα που δεν έχουν κάνει, θεατρικές παραστάσεις που προσπαθούσαν να στήσουν με μαϊμού κοπέλες οι οποίες δήθεν συμμετείχαν στην παράσταση και διάφορα τέτοια. Αυτά τα γνωρίζετε εσείς, έχουν πέσει την αντίληψή σας. Ναι, άλλωστε ήμουνα
μπροστά σε συζητήσεις που είχαν γίνει τότε. Αλλά αυτό είναι το ανέκδοτο της φυλακής για το θέμα του ότι κάποιος Αφγανός πιέστηκε να πει, μάλλον καθοδηγήθηκε να πει ότι μπήκε από τη Μυτιλήνη στην Ελλάδα, έφυγε μέσα ο Πάτρας κάτω από ένα φορτηγό, πήγε στην Αγγλία και ξαναγύρισε. Από πού είσαι? Αφγανιστάν. Με τα πόδια ήρθες? Με το καράβι μέσα από Τουρκία. Ελλάδα ήταν το καράβι. Α, Μυτιλήνη. Μυτιλήνη. Ε? Και έχω πάει μέχρι στην Αγγλία. Πήγε στην Αγγλία? Και? Με διώξανε πάλι. Με πιάσανε και διώξανε. Στην Αγγλία πώς πήγες? Μετά από Πάτρα. Από Πάτρα? Ναι. Πώς? Κύψα σε ένα αμάξι και αμάξι μπήκα μέσα στο καράβι και μετά από 24 περίπου, 24 ώρες, φτάσανε στην Ιταλία. Πού, από κάτω από το αμάξι? Κάτω από το αμάξι, ναι. Σε φορτηγό? Φορτηγό ήταν, ναι. Και πώς άντεξες εκεί, πώς μπήκες? Μπήκα γιατί ήξερα τρόπο. Ανάμεσα στις ρόδες? Ναι. Νερό? Τίποτα. Φαγητό? Τίποτα. Μόνο ήταν 24 ώρες. Και μετά από 10 μέρες πήγε στην Αγγλία. Δεν το πιάσατε μετά το δημοσιογράφο να του πείτε, καλά, πώς θα κάνεις αυτά τα πράγματα? Κοιτάξτε, εγώ εδώ πέρα έρχομαι για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Εδώ είναι φυλακή. Δεν θα μπορούσα να παρέμβω σε κάποια τέτοια γεγονότα ή να του πω γιατί το κάνεις αυτό. Άλλωστε, θα τον κρίνει ο κόσμος από τις εκπομπές του, έτσι. Όταν και καθένας, που ακούει, καθένας που ακούει ότι έφυγε κάποιος από την Ελλάδα κάτω από ένα φορτηγό και πήγε στην Αγγλία και ξαναγύρισε, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι από μόνο του ψέμα. Είναι, θα έλεγα, απρέπεια από μέρος του να ζητήσει αυτό τα παιδιά, τα οποία θα έλεγα ότι χειραγωγεί, προβάλλοντάς τα ή δεν ξέρω πώς, αν τους έχει υποσχεθεί και κάτι άλλο, κάποια άλλη βοήθεια, για να, για να πούνε ένα ψέμα, για να ζητήσει και να κάνει ένα σενάριο, για να έχει, έτσι, θα έλεγα, μεγάλη προβολή η εκπομπή. Επειδή λοιπόν εδώ έχουν αυτά τα παιδιά πάρει κάποιες αρχές από το σχολείο τους, γι' αυτό ακριβώς σας είπα προηγουμένως ότι αυτό έγινε ένα ανέκδοτο στη φυλακή. Ήταν το ανέκδοτο της φυλακής. Ότι ένας δημοσιογράφος μπήκε μέσα, άλλωστε και εσείς από ό,τι θυμάμαι σε μια συνάντηση που ήμασταν μπροστά, ότι σας ρωτάγανε, θα παιχτούν με την ίδια. Με τους κανόνες του Θεοδωράκη και γελάγανε. Και εκεί μπροστά σας είπαν. Εκεί μπροστά σας είπαν για ακριβώς την άποψη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Είχε ζητήσει από ό,τι θυμάμαι και κάτι με το θέατρο είχα ακούσει, δεν έχω έτσι προσωπική άποψη, αλλά είχε ζητήσει να το κάνει μπαλέτο για τηλεοπτικούς σκόπους, αλλά δεν ξέρω ακριβώς. Ο κ. Θεοδωράκης έβγαλε κάποιες φωτογραφίες μέσα στη φυλακή σε μια θεατρική παράσταση, στην οποία έκανε μια έκθεση και δεν ξέρω, δεν έχουμε μιλήσει με την Διεύθυνση των Φυλακών ή με τους δασκάλους. Μια έκθεση για να μαζέψει κάποια χρήματα για να τα δώσει στην φυλακή. Και μάλιστα ήμουν παρόν όταν ο κύριος Καστανίδης, ο υπουργός, του παρέγγειλε 2 ή 3 πινάκες. Και κάποιοι άλλοι δώσαν χρήματα για τους πινάκες. Θέλω να πω ότι ο καθένας που έρχεται εδώ έρχεται για να προσφέρει και όχι για να κερδίσει. Αλλά ήταν γελίο αυτό, ήταν απρέπει αυτό που έκανε. Να βάζει κάποιον να λέει ψέματα και να ξεφτιλίζει και τους ανθρώπους των σώματων ασφαλείας και τους συνοροφυλακές μας, αλλά και την Ελλάδα και την Αγγλία, αλλά και την Ιταλία. Δηλαδή είναι τρελό και παλεύω. Νομίζω κανείς δεν θα πιστεύω ότι κάποιος πέρασε τα σύνορα της Ιταλίας και μπήκε στην Ελλάδα κάτω από ένα φορτηγό ή ξαναβγήκε με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, φεύγω. Γεια σου. Γεια σου. Λοιπόν, εγώ δεν φεύγω όμως. Μένω εδώ. Αυτά θα ήταν απλά αν συνέβαιναν έτσι. Υπάρχουν και χειρότερα. Διότι αφελώς ο κύριος Τσουνής, εν τη αθότητή του, πιστεύει ότι προσέβαλε τους άνδρες τα σώματα ασφαλείας στο λιμενικό ίσα-ίσα. Το αντίθετο συνέβαινε. Ο κύριος Θεοδωράκης με το ρεπορτάζ αυτό για ένα παιδί που μπήκε από τη Μυτιλήνη στην Ελλάδα και δεν πήγε ποτέ στην Αγγλία, δεν πήγε στην Ιταλία. Άλλωστε, όπως γνωρίζετε όλοι, ο κόσμος αυτός προσπαθεί να πάει στην Αγγλία και στην Ιταλία, όχι να γυρίσει πίσω. Και αν σε συλλάβουν, σε φέρνουν βεβαίως με βάση τις συνθήκες που έχουμε, τις βλακώδους συνθήκες, σε κουβαλάνε πάλι στην Ελλάδα. Το θέμα δεν είναι αυτό. Εδώ φαίνεται ο ίδιος να εμφανίζεται πως γύρισε πίσω, κρυμμένος κάτω από τις ρόδες του, έλειψε η Ελλάδα. Αλλά δεν θα μείνω εκεί. Αναζητώντας αυτά τα οποία συνέβησαν, βρήκα τον δάσκαλο, τον κύριο Αρμένη, είναι δάσκαλος φυλακές 12 χρόνια, στις φυλακές ανηλίκων του Αυλώνα. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι ενώ ήταν παρόν, άντεξε όλη αυτή την ψευτιά και όλο αυτό το παραμύθι. Και πήγα και τον βρήκα να τον ρωτήσω πώς
ρε αδερφέ, δέχτηκες να μπαίνει ένας δημοσιογράφος με άδεια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όποιος κι αν είναι αυτός, και να υποβάλει σε αυτή την ταλαιπωρία τους κρατούμενους, να τους υποχρεώνει να αφηγούνται βρωμοϊστορίες ψεύτικες που δεν έκαναν ποτέ. Δεν τους φτάνει ταλαιπωρία ότι είναι κρατούμενοι για τον α, χ, ψ λόγο, ο καθένας για το δικό του λόγο. Πρέπει να τους υποβάλεις και σε αυτή την ταλαιπωρία. Και εκεί ανακάλυψα κι άλλα. Ότι ο κύριος Θοδωράκης, εκτός από αυτή την απρέπεια, αυτόν τον αμοραλισμό τον δημοσιογραφικό, φαντάζομαι ότι δεν τον υμνούσαν γι' αυτό οι εφημερίδες και ο τύπος και οι πάντες οι οποίοι τον προέβαλαν ως τον μελλοντικό ηγέτη του νέου κόμματος, σε μια θεατρική παράσταση των κρατουμένων, απέτησε από τις φυλακές να υπάρχει και μία γυναίκα η οποία υποτίθεται ότι συμμετείχε με τη θεατρική ομάδα ως δασκάλα χορού και δρόμενων θεατρικών, χωρίς να υπάρχει. Και οι άνθρωποι αναρωτήθηκαν τι σημασία έχει αυτό αφού δεν υπάρχει γυναίκα στη θεατρική ομάδα. Εκείνος όμως το απέτησε, θεωρώντας ότι κάτι τέτοιο θα είναι πιο πιπεράτο και πιο ενδιαφέρον ότι μία γυναίκα ανάμεσα τόσους κρατούμενους συμμετέχει στα θεατρικά δρόμενα. Και το έβαλε και ως όρο, κάτι που το αρνήθηκαν μετά οι υπεύθυνοι των φυλακών, διότι το πράγμα είχε ξεφτυλιστεί πολύ. Δηλαδή, πέραν των στημένων συνεντεύξεων του κυρίου Θεοδωράκη, υποχρέωνε και τους υπεύθυνους των φυλακών να του κουβαλήσουν μία γυναίκα η οποία ψευδώς θα διηγείται ότι είναι μαζί τους και ότι συμμετέχει στα θεατρικά δρόμενα της φυλακής. Απίστευτα πράγματα. Δείτε τι λέει ο δάσκαλος, ο κύριος Αρμένης. Στην κουβέντα που είχαμε Αυγανούς και Αλβανούς, κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, άκουσα ότι σε συνεντεύξεις που είχατε δώσει σε εκπομπή του δημοσιογράφου Σταύρου Θεοδωράκη, κάποια παιδιά αναγκάστηκαν να πούν ότι έκαναν πράγματα που δεν είχαν κάνει ποτέ, όπως ο Χασάν Γκολ που είπε ότι πήγε στην Αγγλία, ότι ήρθε από την Αγγλία στην Ελλάδα μέσω Ιταλίας, από κάτω από καμιόνια ή τέτοια. Και αναγκάστηκαν να διηγηθούν φανταστικές ιστορίες. Τα άκουσες εσύ από τα άλλα παιδιά εδώ στην συγκρατουμένους? Από ό,τι ξέρω, ναι, τα έχουμε ακουστεί ότι κάτι την είχε πει αυτό. Και τι τον ανάγκασε τον... Ο Χασάν θα έλεγε ποτέ ψέματα ότι πήγε Αγγλία? Όχι, δεν είχε ο λόγο. Τώρα, κοίτα, μπορεί και να έρθει κάποιος να μου πει εμένα, Μυράβα, πες μου κάτι, ότι θα σε βοηθήσει με κάποιο τρόπο. Θα μπορούσα να πω πολλά πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι έχει παιχτεί. Γιατί θέλω να λες ψέματα εδώ πέρα, θα σ' άρεσε, θα ήταν ωραίο? Όχι, η αλήθεια δεν μου άρεσε, γιατί δεν είναι. Πες μου κάτι, ποιοι άλλοι ήταν μπροστά όταν πάρθηκαν αυτές οι συνεντεύξεις? Ο δάσκαλος μου, ο κύριος Νίκος. Και το κάθε παιδί μόνο του? Ναι, σίγουρα. Ο κύριος Νίκος με το δημοσιογράφο, κάθε παιδί να μιλήσει. Δεν μπορούσαμε να πάμε όλοι μαζί να μας πει. Εσύ έδωσε συνέντευξη? Όχι. Γιατί? Δεν ξέρω, μάλλον δεν προλάβα. Δεν σε διάλεξαν? Μπορεί, δεν ξέρω. Δεν σε διάλεξαν, έτσι. Μπορεί, ναι, ναι. Ότι είχαμε μιλήσει πολλές φορές, εντάξει. Αλλά εντάξει, με το θέατρο εκεί που δεν μιλάμε καθόλου, είμαστε μαζιμένοι με το σκάκι. Αλλά δεν έτυχε ό,τι να του μιλήσω. Ο κύριος Θοδωράκης, αν θυμάμαι καλά, ήταν στη φυλακή επί 3-4 μέρες και είχε το ελεύθερο από τον τότε διευθυντή, τον κύριο Δουλάμη, να γυρίζει όλους τους χώρους της φυλακής. Και στην αντίληψή μου απλά είχε πέσει το γεγονός ότι, και βέβαια έτσι το συνέδεσα, ότι για τηλεοπτικούς λόγους πάρα πολλά γινόντουσαν, τα οποία δεν ήταν στο ρου της καθημερινότητας της φυλακής. Αλλά επειδή εγώ δεν είμαι άνθρωπος ούτε των μέσων, ούτε το... Βέβαια, να σας πω την αλήθεια ότι μέχρι τώρα, ναι, θεωρώ ότι ήταν ατόπιμα δικό μου το ότι δεν το διόρθωσα και δεν επενέβαινε εκείνη τη στιγμή. Γίνανε όλα τόσο γρήγορα που είχα το νου μου, δηλαδή, κυρίως στα παιδιά, τα οποία ήταν μέσα εκείνη την ώρα, κάνανε πρόβα, είχαμε τηλεοπτικό συνεργείο κοντά. Ήταν όντως ένα ατόπιμα δικό μου, το οποίο δεν επενέβαινε στην όλη ιστορία. Επίσης έμαθα ότι σε μια θεατρική παράσταση που γυρίστηκε, η παραγωγή και ο κύριος Θοδωράκης ζητούσαν ψευδώς μεν να παρουσιαστεί μία κοπέλα ή μία γυναίκα μέσα στην παράσταση ότι εκπαιδεύει ή διδάσκει τα παιδιά χωρίς αυτή η κοπέλα να υπάρχει στην πραγματικότητα μέσα στη φυλακή. Ναι, και αυτό είναι αλήθεια.
Και αυτό είναι αλήθεια. Βέβαια δεν έγινε έτσι. Δηλαδή. Εννοώ δεν έγινε έτσι. Τελικά δεν παρουσιάστηκε με γυναίκα η πρόβα. Αλλά αυτό είχε γίνει τηλέφωνο σε μένα να βρεθεί κάποια κοπέλα για τις πρόβες κτλ. Να πάρθουν πλάνα δηλαδή και πάλι για τηλεοπτικούς και σκηνοθετικούς λόγους. Να μην είναι μόνο αγόρια μέσα στην πρόβα, να υπάρχει και μια κοπέλα η οποία να γυμνάζει, ας πούμε, τα παιδιά. Με αυτή την έννοια. Δεν υπήρχε, όχι. Είναι τσίρκο, είχα μπαρέ, λίγο πολύ. Δεν ξέρω, αυτό το λέτε εσείς. Τώρα από εκεί πέρα είναι το συνάφι το δικό σας, εγώ θεωρώ. Το οποίο δυστυχώς πολλές φορές κάνει πράγματα τα οποία δεν θα. Δεν συμφωνώ. Με την προϋπόθεση ότι όταν μπαίνουν οι άνθρωποι του συναφιού μου να αλωνίζουν εδώ μέσα και να δραματοποιούν τα ρεπορτάζ και να βάζουν κρατούμενους να λένε ψέματα, η φυλακή πρέπει να αντιδρά. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν το συζητάμε. Για μας, όπως κρίθηκε και από το Υπουργείο, δίνοντάς του την άδεια να μπει μέσα να κάνει αυτό την εκπομπή, θεωρήθηκε τιμή για μας να γίνει κάτι τέτοιο ως παρουσίαση της δουλειάς που γίνεται εδώ. Και συνάμα η ελευθερία που δόθηκε στο να μιλήσει με παιδιά ελεύθερα, χωρίς να έχει καμία παρέμβαση, ίσως αυτό να ήταν το λάθος, διότι του δόθηκε η δυνατότητα πιθανώς να δώσει και κατευθυντήριες γραμμές στο τι θα υποθεί. Έτσι, με αυτή την έννοια σας λέω. Επομένως, θεωρώ ότι εδώ, όσον αφορά εμένα, γιατί έγινε μπροστά μου, εκεί καταγράψτε με ως offside. Να, και ο κύριος αυτός ζητάει την ψήφο των Ελλήνων για να σώσει την Ελλάδα από τα προβλήματά της, πηγαίνοντας στη φυλακή, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία αυτών των ανθρώπων και την ανάγκη για ελευθερία, να τους στείνει να λένε ψέματα μπροστά στην κάμερα και να αφηγούνται ψευδείς ιστορίες. Κύριε Ρουμελιώτη, να τον χαίρεστε το φίλο σας. Να τον χαίρομαι κι εγώ τον συνάδελφό μου, γιατί είχαμε και μία φιλική σχέση και δεν πίστευα ποτέ ότι μπορούν να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Όταν μου το είπαν οι κρατούμενοι, θεώρησε ότι ήταν μόνο υπερβολή από τα παιδιά αυτά και από το πάθος που έχουν εναντίον του τύπου, της τηλεόρασης και των δημοσιογράφων γενικότερα. Όταν όμως μου μίλησε ο κύριος Τσουνής και ο δάσκαλος των φυλακών, τον οποίο εγώ αναζήτησα, διότι ο Αυγανός, αυτό είναι από το ρεπορτάζ, από τα πρώτα ρεπορτάζ, ο Αυγανός, είδατε πώς μου μίλησε, ότι ήταν εκεί παρόν ο δάσκαλος. Έτσι πήγα να βρω τον δάσκαλο αυτό για να του πω: δάσκαλε, τι γράμματα μαθαίνει στα παιδιά? Επιτρέψει έναν δημοσιογράφο να έρχεται μέσα στις φυλακές και να υποχρεώνει τους κρατούμενους να λένε ψέματα? Και ο άνθρωπος αυτό σήμερα να ζητάει την ψήφο του ελληνικού λαού? Λυπάμαι. Εγώ ήξερα ότι οι πολιτικοί μπαίνουν, και το έγραψα στο άρθρο μου και στο ρεπορτάζ μου, αρχίζουν να λένε πολλά ψέματα αφού εκλεγούν. Φαίνεται ότι οι δημοσιογράφοι τους ξεπέρασαν και ξεκινάνε την πολιτική τους καριέρα μέσα στο ψέμα. Και αυτό είναι το χειρότερο απ' όλα. Γιατί όταν χρησιμοποιείς την δημοσιογραφική σου φήμη ως εφαλτήριο για να μπεις στην πολιτική, πρέπει να προσέχεις τι έχεις κάνει. Και αν δεν έχεις κάνει αυτά που έπρεπε σωστά, θα πρέπει να διστάσεις να μπεις. Γιατί όλοι οι δημοσιογράφοι δεν κάνουν την ίδια δουλειά, να γράφουν ποίηματα και ύμνους για το νέο κόμμα που θα τους πάρει όλους μαζί με το ποτάμι. Γιατί το ποτάμι καμιά φορά γυρνάει και ανάποδα. Και γίνεται χύμαρος και τότε τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Και η φουσκώνει πολύ και σε πνίγει. Στραβάει μέσα. Θα πούμε περισσότερα την Πέμπτη στη ζούγκλα. Γιατί φυσικά η ιστορία δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ. Και δεν θα σταματούσε ποτέ εδώ μια τέτοια ιστορία. Θα πάμε σε ένα διάλειμμα και μετά θα ακούσω τα σχόλιά σας. Τώρα να κάνετε σχόλια. Απλά εγώ ήθελα να παρουσιάσω το θέμα. Μετά κάντε ό,τι σχόλιο θέλετε για να περάσουμε στο επόμενο θέμα που πάλι έχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον, για την κομμένη συνέντευξη του κυρίου Κουφοντίνα από τους κυρίους της εφημερίδας Το Βήμα που του ζήτησαν συνέντευξη. Του πήραν τη συνέντευξη, δεν τους άρεσε η συνέντευξη, την έκοψαν τη συνέντευξη. Είπαν ότι ο κύριος Κουφοντίνας δεν απάντησε στις ερωτήσεις σε κρίσιμες ερωτήσεις που του έθεσαν. Αλλά αυτό δεν το είπαν αφού δεν δημοσίευσαν
τη συνέντευξη. Το είπαν αφού έβγαλε η Ζούγκλα πρωτοσέλιδη την είδηση ότι η συνέντευξη που δεν έπαιξε στο Βήμα, κατά παραγγελία του, μετά από αίτημα των δημοσιογράφων της εφημερίδας στο Βήμα, έπαιξε στην εφημερίδα το Χωνί. Τον Κακλαμάνου και Χριστοφορίδη, των δύο δημοσιογράφων. Και τότε έβγαλαν ανακοίνωση οι κύριοι αυτοί από την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας στο Βήμα, χωρίς όμως να μας πούν ποιες είναι οι κρίσιμες ερωτήσεις που δεν απάντησε ο Κουφοντίνας. Έχει αυτό ενδιαφέρον. Φαίνεται ότι είναι μπήκαμε έτσι στην περιοχή των δημοσιογράφων και θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως εξαιρετικό ενδιαφέρον θα έχει και μία από τις επόμενες εκπομπές μας για την πόλη που επέλεξε ο κύριος Αναστασιάδης να ζει εκτός Ελλάδος με την οικογένειά του. Ο κύριος Αναστασιάδης μετοίκησε εδώ και 2 χρόνια. Έχει φύγει από την Ελλάδα και ζει έξω από τη Ζηρίχη σε ένα προάστιο, σε μία πολυτελέστατη έπαυλη. Πήρε τη γυναίκα του και τα παιδιά του και ζουν εκεί. Ο ίδιος έρχεται στην Ελλάδα και ταξιδεύει με το αεροπλάνο πίσω μπρος, ενώ η οικογένεια ζει εκεί. Και εμείς πέσαμε πάνω στην οικογένεια, χωρίς να το θέλουμε, εξαιτίας ενός Έλληνα επιχειρηματία που πήγε να βρει διαμέρισμα εκεί για να μείνει και βρήκε τη σύζυγο του κυρίου Αναστασιάδη. Και από εκεί τα μάθαμε όλα. Απίστευτες ιστορίες. Αυτός βιάστηκε να φύγει. Με το αεροπλάνο, όχι με το ελικόπτερο. Αλλά θα επιστρέψουμε στο θέμα τώρα. Τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, τον ιδρυτή του νέου κόμματος Το Ποτάμι. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θέλω να πάμε μέχρι το στούντιο 1, σας παρακαλώ, για να δούμε 3 εργαζόμενους από την επιχείρηση Ράδιο Κορασίδης. Είχαμε πει νωρίτερα ότι θα παρουσιάσουμε αυτό το θέμα. Ελπίζω ο χρόνος να περισσέψει, αν και το βρίσκω λίγο δύσκολο. Αλλά θέλω να δείτε ότι είναι εδώ. Τους καλέσαμε γιατί σε μια δικογραφία βρήκαμε πως ο κύριος Κορασίδης έκοβε επιταγές στα ονόματα των εργαζομένων στην εταιρεία χωρίς αυτοί να το ξέρουν. Δηλαδή, μπορείτε να το φανταστείτε αυτό. Πλαστογραφούσε δηλαδή, ναι. Επιταγές. Γεια σας. Γεια σας. Τα λέω σωστά? Ναι, όχι ακριβώς, δεν ήταν επιταγές, ήταν καταναλωτικά δάνεια. Συγγνώμη, δάνεια, ναι, επιταγές είπα. Χειρότερα ακόμα. Πολύ χειρότερα. Έπαιρνε δάνεια καταναλωτικά στο όνομα των εργαζομένων. Πώς, να σας πούν, πείτε λίγο πώς. Παραποιώντας φυσικά τα τηλέφωνά μας, προσωπικά μας στοιχεία, δηλαδή διευθύνσεις, και κάνοντας εικονικές αγορές στο όνομά μας και εισπράττοντας αυτά τα χρήματα από τις τράπεζες για προσωπικό όφελος πολύ πιθανόν και για την εταιρεία. Από ότι πενήσεται αυτός και στην κατάθεσή του. Πότε το μάθατε εσείς αυτό? Εμείς το μάθαμε το 2005. Μάλιστα. Κατόπιν εορτής δηλαδή. Φυσικά, τα δάνεια είχαν γίνει το 2001. Και βρεθήκατε με προσωπικά δάνεια? Ενημερωθήκαμε ότι έχουν γίνει κάποιες πράξεις στο όνομά μας. Φυσικά, διαπιστώσαμε βεβαίως εκ των υστέρων ότι είχαν τακτοποιηθεί. Αλλά εμείς είχαμε απόλυτη άγνοια σε αυτό το πράγμα. Βρέθηκε κάποιος από εσάς με την υποχρέωση να πληρώσει το δάνειο που πήρε ο κύριος Κορασίδης εν ονόματί του? Όχι. Τα πλήρωσε. Ναι. Τότε γιατί θα πάει στη δικαιοσύνη η ιστορία, την πήγατε εσείς? Ναι, φυσικά. Για ποιο λόγο, αφού τα πλήρωσε, δεν σας χρέωσε? Διότι συνέβη κάτι χωρίς να το γνωρίζουμε εμείς. Εντάξει, το καταλαβαίνω, αλλά λέω μήπως από έτσι, από... Όχι, από αγάπη για τον εργοδότη που... Όχι, δεν συνέβη. Για να διασφαλιστούμε κιόλας. Καταρχάς, ο πρώτος λόγος ήταν διασφάλιση. Δεν γνωρίζαμε
Σε ποιες, εμείς βρήκαμε κάποιες πράξεις. Σε δύο τράπεζες, ενώ θα μπορούσαν να είχαν γίνει σε πέντε, σε έξι. Αυτό δεν μπορεί να το γνωρίζουμε όμως εμείς. Και για να διασφαλιστούμε, πήγαμε σε δικηγόρο και μας είπε τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε. Ακριβώς. Ανοίξτε το πλάνο, δεν χρειάζεται να φαίνομαι εγώ. Ούτε εσείς φαίνεστε βέβαια. Γιατί επιλέξατε το σκοτάδι από τον καθαρό ουρανό? Γιατί συνεχίζουμε ως επαγγελματίες. Καταλαβαίνετε, είναι κάπως δύσκολο στο χώρο να συνεχίζουμε. Δουλεύουμε κάπου, εργαζόμαστε και θέλουμε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Δεν είναι εύκολο από ό,τι καταλαβαίνετε. Καλά, δεν κάνετε κάτι εσείς που, για το οποίο θα έπρεπε να κατηγορηθείτε? Σίγουρα όχι, αλλά... Ναι, ήταν δύσκολη θέση. Το καταλαβαίνω. Ακριβώς. Η δημοσιότητα δεν είναι εύκολο πράγμα. Ακριβώς. Και πολύ περισσότερο... Ορίστε. Σε πολλούς εργαζόμενους έγινε αυτό. Θα σας πω. Για πείτε με πώς έγινε αυτή η ιστορία. Γιατί ποσό μιλάμε συνολικό? Το ποσό είναι σε εμάς τους, στα παιδιά που έχουμε κάνει την μήνυση, είναι άνω των 350.000 ευρώ. Πόσο άνω? Των 350.000 ευρώ. Πόσα παιδιά είσαστε? Τέσσερις. Και φαντάζεστε ή πιστεύετε ότι μπορεί να υπάρξουν και κάποια άλλα δάνεια τα οποία μπορεί να μην γνωρίζετε πιθανώς και να μην έχουν εξυπηρετηθεί? Γι' αυτό θέλατε να καλυφθείτε? Όταν ο επιχειρηματίας κάνει μία κίνηση χωρίς να τη γνωρίζουμε εμείς, με τα προσωπικά μας δεδομένα, και παίρνει χρήματα τα οποία πηγαίνει μετά και τα πληρώνει σε έξι μήνες, άλλες δόσεις καθυστερημένες, άλλες δόσεις οι οποίες έχουν εξοφληθεί κανονικά, εγώ γιατί να είμαι σίγουρος ότι έγινε σε δύο τράπεζες, ή αν έχει γίνει σε τρεις ή σε πέντε, δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό. Εξάλλου, στο διάστημα που είχε πάρει τα δάνεια, μας αφαίρεσε και την πιστοληπτική ικανότητα. Σωστά. Σωστά. Πολύ ωραία. Και γιατί το τηλέφωνό μας ήταν αλλοιωμένο? Για να μην υπάρχει ενημέρωση. Για να μην υπάρχει ενημέρωση από την τράπεζα ότι εμείς χρωστάμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις δόσεις. Το επάγγελμά μας, το τηλέφωνό μας. Καθαρή. Για να μην βρει κανένα μπελά, είχε βάλει δικά του νούμερα, έτσι δεν είναι? Είχε αλλάξει ένα νούμερο σε κάθε τηλέφωνο. Τι πως είναι αυτό στον κάθε άλλο? Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό είναι αυτά να ακούγονται, για να ξέρουν και κάποιοι άλλοι να φυλάγονται, έτσι. Αλλά πώς να φυλαχτείς, άμα πάει άλλος και το κάνει κρυφά. Εσύ τον εργαζόμενό του. Στον εργαζόμενό του εκμεταλλεύεται, δηλαδή, το ότι έχει. Αυτό πάει... λέω. Φανταστείτε τώρα τι αισθάνεται ο κάθε εργαζόμενος, πολύ περισσότερο σε μια περίοδο φτώχειας που ζούμε. Να κρέμεται ο κίνδυνος πάνω από το κεφάλι του, να βρεθεί εκτεθειμένος και πάλι καλά που τα πλήρωσε, έτσι. Και ο κάθε πελάτης, ίσως που πάει αυτή τη στιγμή στην κάθε αλυσίδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ακόμα και μια σύνδεση κινητής τηλεφωνίας να κάνεις, δίνεις προσωπικά σου δεδομένα. Αυτά δεν ξέρει κανείς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν και πώς. Τέλος πάντων, σήμερα έχετε δουλειά όλοι? Είναι πολλά τα δική μου. Όλοι. Και σας εύχομαι να έχετε πάντοτε δουλειά. Να είστε καλά. Και να έχετε υγεία. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα μέσα στο στούντιο. Δεν είναι προπονημένη βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρει ότι έχει μικρόφωνο πάνω και ακούγονται όλα. Πάλι καλά που δεν λέγα τίποτα για το Σαμαρά. Όχι, λέγαμε, αναφερόμασταν ακριβώς στο λοιπόν, θέμα. Πάμε στο άλλο θέμα. Πού μπορεί να φτάσει? Αν η κυβέρνηση, όπως υποσχέθηκε ο Θεοχάρης, έκανε το μεγάλο έργο τη σύνδεση των ταμιακών μηχανών με τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων, που θα λένε τι αγόραζαν αυτοί οι άνθρωποι και δεν μπορούσαν να το καλύψουν, θα έχει τελειώσει. Αλλά επειδή στην Ελλάδα η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση είναι ηλεκτρονική διακυβέρνηση, και βέβαια ο κ. Θεοχάρης σε τρεις μήνες είπε ότι είναι φαραωνικό έργο, στο απότερο μέλλον θα το δούμε ενώ το Νοέμβριο το εγγενίαζε και χειροκροτούσε, καταλαβαίνω ότι οι μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι. Η μεταρρύθμιση είναι μόνο η μείωση του μισθού του εργαζόμενου. Ναι, αλλά κυρία Μυρίδη, πέρα από αυτό το ηθικό κομμάτι. Σας παρακαλώ πολύ να σας πω. Κυρία το ηθικό κομμάτι να δούμε. Δεν μου λέτε, δεν αφήνετε το ηθικό, τώρα πάμε στο ανήθικο εμείς. Αυτό που είχαμε επειδή πριν. Επειδή το ανήθικο μας προκαλεί για το ηθικό. Πάμε στην υπόθεση λοιπόν του δημοσιογράφου τώρα. Ο οποίος. Κυρία Κουρετζή, για να δω τι θα πείτε τώρα. Γιατί για κελαϊδάγατε πολύ πριν. Για το πρώτο θέμα μας. Για τον κύριο Θεοδωράκη. Κοιτάξτε, αυτά που ακούστηκαν είναι πάρα πολύ σοβαρά, εφόσον αληθεύουν και εφόσον αποδεικνύονται αφενός. Και σίγουρα θα πρέπει να προβληματίσει. Εφόσον τα δικηγορήθηκαν, τα αφήστε εδώ οφείλω μέσα. Να τα πω. Οφείλω να τα πω. Αυτό μας έπαιγε ο καθοσπιθισμός σας. Αφετέρου τώρα δεν μπορούμε όμως. Δηλαδή τι, ο δάσκαλος των φυλακών? Όχι, και ο υπεύθυνος για το Ιωσκάκη που ήταν παρόντες λένε ψέματα.
Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορώ να πω ότι λένε ψέματα. Από την άλλη, όμως, ακούστηκαν κάποια πράγματα που είναι πολύ σοβαρά. Δεν μπορούμε όμως τώρα αυτή τη στιγμή να κάνουμε τους αφελείς ότι ειδικά στο δρομολόγιο Πάτρα-Ιταλία είναι ο κατεξοχήν δρόμος που μετακινείται το ρεύμα των μεταναστών. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι ένα μεγάλο. Βεβαίως. Δηλαδή, το θέμα είναι αυτό. Όχι, θέλω να πω ότι. Τι μας νοιάζει εμάς το πήγαινε, έλα στην Ιταλία, στην Αγγλία. Θέλω... Μπορείς να βάζεις ένα κρατούμενο να λέει ψέματα, να διηγείται ιστορίες φανταστικές που δεν είναι... συνέβησαν. Όχι, βεβαίως δεν μπορείς να το κάνεις. Είστε δικηγόρος. Αλλά αυτό δεν το αμφισβητεί και δεν το διαψεύδει ο ίδιος ο κρατούμενος. Όσο και να μου πείτε είναι άκομψο, ο άνθρωπος είναι, αλλά θα πω, είναι μετανάστης, είναι στη φυλακή, ναι. Ναι, αλλά δεν έχει βγει ο ίδιος να το διαψεύσει ο συνεντευξιαζόμενος. Πώς δεν είναι. Ο ίδιος είναι. Έχει απελαθεί τώρα, είναι στο Αφγανιστάν. Είναι στο Αφγανιστάν. Αφού θέλετε να μάθετε που είναι ο ίδιος. Εντάξει. Αν αυτή είναι η δικαιολογική συμπεριφορά σου απέναντι στους κρατούμενους. Είναι η δίκαιη συμπεριφορά. Είναι η δίκαιη συμπεριφορά. Το ακούω, σας λέω, το ακούω με προσοχή, με προβληματίζει, με αγχώνει πάρα πολύ να λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Θα αυτοί που θέλουν να πολιτευτούν. Αγχολητικά, μα αγχώνεστε. Αυτό είναι το θέμα. Ο δημοσιογράφος βάζει τον φυλακισμένο να πει ψέματα και αντί να το καυτηριάσετε μου αμβλύνετε τις γωνίες και μου λέτε δεν βγήκε ο ίδιος ο κρατούμενος. Τον ίδιο τον κρατούμενο φρόντισαν το κράτος και οι δικηγόροι να τον ξαποστείλουν. Γιατί ο κρατούμενος πλήρωσε 2.000 δολάρια στον Τούρκο για να μπει και ποιος ξέρει πόσες χιλιάδες δολάρια στους δικηγόρους για να βγει. Εντάξει. Ναι, σας είπα ότι είναι πάρα πολύ άσχημο, αλλά μέχρι να περατωθεί αυτό το θέμα και να φτάσει στη δικαιοσύνη και να αποφανθεί δικαιοσύνη. Πού θα σιγά να φτάσει στη δικαιοσύνη. Να μην είμαι... Ποιο να φτάσει, σε ποια δικαιοσύνη. Κοινωνική δικαιοσύνη. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει λαϊκή κρίση, υπάρχει λαϊκή βούληση, υπάρχει. Και το σημαντικότερο, υπάρχει και μνήμη. Και καλό είναι ο κάθε πολίτης να ξέρει κάθε φορά που χοροπηδάει για το ότι ιδρύεται πολιτικά, να περιμένει να ακούσει, να φουγκραστεί, να δει τι συμβαίνει, να δει ποιοι είναι από πίσω, τι πρεσβεύουν, ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, τι κουβαλάνε στο πώς σκελετούς έχουν στην ντουλάπα τους, καταλάβατε. Αυτό είναι το σημαντικότερο, γιατί αυτό το μήνυμα πρέπει να περάσει προς τα έξω. Και το μεγαλύτερο μειονέκτημα είναι, γιατί μην παρεξηγηθώ και θέλω να είμαι αντικειμενική, είναι ότι σαφέστατα ο κ. Θεοδωράκης δεν έχει σαφή θέση για το πώς θα λειτουργήσει με προτάσεις, όπως λέμε. Αυτό είναι άλλο, δεν μας αφορά αυτό. Δεν είναι κουβέντα για την ίδρυση του πολιτικού κόμματος. Είναι κουβέντα για τη συμπεριφορά του αρχηγού αυτού του κόμματος και του εμπνευστή. Λοιπόν, τη δημοσιογραφική του συμπεριφορά. Κύριε Τεφλούπουλε, μου αποδομήσατε την καλύτερη εκπομπή που παρακολουθούσε και ήμουν φαν. Μου αποδομήσατε ό,τι είχα όλα αυτά τα χρόνια, που και εσύ, όταν με ρώταγα ποια εκπομπή παρακολουθήσει, τι σου αρέσει, έλεγα οι πρωταγωνιστές. Εδώ πήγατε στον κουβέλι. Το αποδομήσατε. Προσέξτε. Τώρα το τι το ξέρετε τι μου βάζει στο μυαλό. Πρώτα απ' όλα δεν ξέρω αν θα απαντήσει ο ίδιος. Αν δεν απαντήσει, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να απαντήσει, γιατί όταν παίρνει την πολιτική, οφείλει να δίνει απαντήσει. Ο δικός μου προβληματισμός είναι για το φαρμακονήσι. Τότε εκεί που δημιουργήθηκε ο θόρυβος ότι το αντίστοιχο κανάλι δεν θα του επιτρέψει να παίξει την εκπομπή, γιατί είναι γνήσια εκπομπή και δεν κάνει να την παίξει. Τελικά την έπαιξε την εκπομπή. Έχουμε το βίντεο για το φαρμακονήσι, να το δούμε. Καταλάβατε. Δηλαδή ήταν στημένο και εκείνο ότι δεν με αφήνουν να το παίξω και το παίζω και πήρα και θέσει και τα κόμματα. Να αφήσετε το φύλαξα αυτό τελευταίο. Αλλά το φύλαξα αυτό τελευταίο. Θυμάμαι γιατί. Και εγώ είχα αίσθηση απέναντι στο κανάλι, μην αφήνει το δημοσιογράφο να παίξει όπως πραγματικά συνέβησαν τα γεγονότα. Άρα πιθανά, όπως παρουσιάζεται, ήταν μια καλωστημένη όλη η αίσθηση αυτή ότι δεν μας αφήνει να διαμαρτυρηθούν τα κόμματα, να περάσει το μήνυμα ότι ο Θεοδωράκης είναι ο αντιστασιακός που θέλει να δείξει κάτι που δεν τον αφήνουν. Και τον αφήσαν τελικά. Άρα γι' αυτό είπα από την αρχή ότι αποδομήθηκε ή μου τον αποδομείς σαν εκπομπή και σαν δημοσιογράφο αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη που σας τον αποδόμησα, εάν έκανα τόσο κακή πράξη, αλλά θεώρησε ότι είναι καθήκον να βγει προς τα έξω, επειδή λένε ότι κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Εγώ αποδόμησα αυτό, το ότι δεν υπάρχουν κόρακες παντού και ότι αυτή είναι η πραγματικότητα. Όπως την περιέγραψαν το προσωπικό των φυλακών για όλο αυτό το στημένο και θα το δείτε έτσι πιο λεπτομερέστατα στην εκπομπή της Πέμπτης, τη Ζούγκλα, γιατί θα έχει και συνέχεια. Εγώ δεν αποδόμω κανέναν. Καταρχάς δεν
προσωποποιώ ποτέ τα ρεπορτάζ μας. Γιατί εκείνο που ερευνούμε εμείς είναι η διαδικασία. Λιγότερο τα πρόσωπα. Τώρα συμβαίνει το συγκεκριμένο πρόσωπο να βγαίνει μπροστά στον πολιτικό στίβο για να ιδρύσει ένα κόμμα και εμένα μου δημιουργεί τεράστιο ερωτηματικό πώς ο άνθρωπος έχοντας κάνει τέτοια πράγματα είχε το κουράγιο να βγει γνωρίζοντας ότι θα ελεγχθεί για ό,τι είχε κάνει μέχρι σήμερα. Την ιστορία αυτή τη γνώριζα 2 μήνες τώρα, 3, και ήθελα να την ψάξω όταν ο κύριος Θοδωράκης δεν είχε ούτε κόμμα, ούτε την πρόθεση να ιδρύσει κόμμα, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Να δούμε το βίντεο του Φαρμακονήσης και θα καταλάβετε ότι δεν σας αποδόμησα τίποτα. Απλώς χρειάζεται λίγο μυαλό. Όταν βλέπεις ένα ρεπορτάζ και μια δημοσιογραφική εκπομπή, πρέπει να έχεις και κρίση. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εκείνο που λείπει είναι η κρίση. Και κρίση δυστυχώς δεν έχουμε. Όταν λοιπόν βγήκε και ξέφρασε τα ευχαριστήρια από την εκπομπή του των Αυγανών για το Φαρμακονήσι, βγήκαν οι Αυγανοί την επόμενη μέρα επίσημα ο σύλλογός τους και τον αποκάλεσε γραφείο τύπου του λιμενικού. Δείτε το κι αυτό. Η αξιοπρέπεια πάνω απ' όλα. Έτσι κλείνει την ανακοίνωσή της η κοινότητα των Αυγανών μεταναστών και προσφύγων που διαψεύδει το Σταύρο Θεοδωράκη για τα συγχαρητήρια που υποτίθεται ότι τους έδωσε για τον τρόπο που παρουσίασαν τα γεγονότα και τις απόψεις των συμπατριωτών τους ναυαγών στην εκπομπή για το Φαρμακονήσι, όπως είχε γράψει στη Life ο δημοσιογράφος. Επιχειρούσε έτσι να υπερασπιστεί την εκπομπή απέναντι στις αιτιάσεις ότι λειτουργήσε περίπου σαν γραφείο τύπου του λιμενικού, αποκρύβοντας σημαντικά στοιχεία που δείχνουν προς την κατεύθυνση μιας επιχείρησης βίαιης επαναπροώθησης και όχι μιας αποτυχημένης επιχείρησης διάσωσης. Μεταξύ άλλων, αποσιωπήθηκαν η καταγγελία ότι είναι κατασκευασμένες οι επίσημες καταθέσεις των επιζώντων στο Λιμεναρχείο Λέρου που παρουσίασε η εκπομπή, οι πρόσφατες αναλυτικές εκθέσεις της Προ-Ασύλ και της Διεθνούς Αμνηστίας που καταγράφουν συστηματικές επιχειρήσεις επαναπροώθησης στο Αιγαίο και τον Εύρο, όπως και λεπτομερείς διηγήσεις επιζώντων για δολοφονική συμπεριφορά των λιμενικών το μοιραίο βράδυ. Όπως ανέφερε στην εφημερίδα των συντακτών ο εκπρόσωπος της κοινότητας των Αυγανών, Ρουίς Καζίμ, μέλος της κοινότητας, πράγματι ευχαρίστησε τον Σταύρο Θεοδωράκη για την εκπομπή. Όμως αυτό έγινε στο στάδιο του μοντάζ, όπου κλήθηκε για να βοηθήσει στη μετάφραση των συνεντεύξεων των επιζώντων, χωρίς να έχει συνολικότερη εικόνα. Όταν πια προβλήθηκε η εκπομπή, η έκπληξη και η απογοήτευση πήραν τη θέση των συγχαρητηρίων. Οι πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη θα είχαν σίγουρα πολλά συγχαρητήρια από την πλευρά των λιμενικών, γράφει η κοινότητα των Αυγανών. Χαρακτηρίζει ως τουλάχιστον αντιδεοντολογική την παρουσίαση των ψευδών καταθέσεων, χωρίς αναφορά στις σοβαρές καταγγελίες που την αμφισβητούν, αντί τις μαρτυρίες των ίδιων διασωθέντων που πάρθηκαν στα γραφεία μας και οι οποίες δεν χρησιμοποιήθηκαν τελικά στην εκπομπή αλλά αποσπασματικά. Προσθέτει, ως Αυγανοί, ίσως καμία φορά είμαστε υπερβολικά ευγενικοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιοι μπορούν να εκμεταλλευτούν την ευγένειά μας και να την χρησιμοποιούν εναντίον μας. Μάλιστα. Να διαψεύσουμε και όλους τους Αυγανούς και την κοινότητα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν τόσες ειδήσεις γύρω-γύρω που αρκεί να τις παρακολουθήσει κανείς. Παγωμένος σας βλέπω, τι φοβάστε. Ξέρετε τι επιταγή μου έδωσε ο Βενιζέλος για να βγάλω αυτή την εκπομπή. Θα την παρουσιάσω την ερχόμενη Πέμπτη. Γελάτε. Τι να κάνουμε, κυρία Τριανταφυλόπουλε. Εδώ σήμερα μας ρίξατε πολλές βόμβες. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι για τον κύριο Θοδωράκη ακούστηκαν πολύ σοβαρές καταγγελίες από ανθρώπους πολύ σοβαρούς στη φυλακή, το δάσκαλο και τον... Και δεν είχαν και κανένα λόγο και όπως λέτε το κάνατε και πριν 2 μήνες. Το θέμα είναι ότι εδώ κρίνεται η αξιοπιστία ενός ανθρώπου ο οποίος ίδρυσε ένα κίνημα και ο οποίος λέει στο λαό ελάτε να με ψηφίσετε γιατί εγώ θέλω το καλό το δικό σας. Και εδώ παρουσιάζεται τέλος πάντων, αν μη τι άλλο, ότι έχει δράσει με τέτοιο τρόπο για το όφελος της εκπομπής ή της τηλεθέασης, ο οποίος πραγματικά δεν τιμά κανέναν. Μα είδα κάτι δηλώσεις του που έβγαζε τη γλώσσα και στο ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος αυτός και μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Γιατί εντάξει, όταν κάνεις ένα κόμμα δεν χρειάζεται να επιτίθεσαι στην αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία μάλιστα είναι και ένας φύλλα προσκύμενος αριστερός χώρος. Μου έκανε εντύπωση και αυτή η επίθεση.
Φαντάζομαι ότι. Δύο κουβέντε. Ναι, το διαβάσα. Θέλω να πω για το θέμα του φαρμακονησιού. Επίση, προσθέτει για το θέμα για όσα συνέβησαν στο φαρμακονήσι. Έχουμε κάνει ερωτήσει, έχουμε βγάλει ανακοινώσει. Έχουμε κάνει ό,τι μπορεί κανένα να φανταστεί. Έχουμε έρθει σε επαφή με όλου αυτού που επέζησαν. Μια σειρά από βουλευτέ και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Μα έτσι έφαγαν για τον αρχηγό του λιμενικού και... Γι' αυτό, για το φαρμακονήσι, πήραν το κεφάλι του αρχηγού του λιμενικού, άρα... διότι δεν επρόκειτο για επιχείρηση διάσωσης, αλλά ήταν βία η επιχείρηση επαναπρόθεσης και πνίξαν τους ανθρώπους. Και επειδή έχουμε μία σειρά από γεγονότα, όχι αυτό μόνο, αλλά μία σειρά από μαρτυρίες για βίαιες επαναπροωθήσεις, και επειδή δεν είναι μόνο αυτό, έχουμε και τις απόψεις του αρχηγού της αστυνομίας που λέει ότι πρέπει να τους κάνουμε το βίο αβίωτο. Έχουμε διαφορών στελεχών, θα έλεγα κάποιων συνιστοσών της Νέας Δημοκρατίας. Και την καταδίκη, οι οποίοι, την καταδίκη σε διακόπτω. Οι οποίοι λένε... κάποιων λιμενικών από την ΚΟ. Οι οποίοι λένε ότι αν δεν υπάρξει νεκρός, δεν κάνουμε τίποτα, θα πρέπει να υπάρξει νεκρός για να σταματήσουν πλέον να έρχονται οι διάφοροι απελπισμένοι. Ή, αν θέλετε, αυτή που έρχονται από τους πολέμους. Τη δουλειά καλά. Θυμάστε, καταλαβαίνετε... τους Αλβανούς. Ένα καράβι, όλους. Το πρόβλημα κάνω. Εκείνο είναι τώρα. Λοιπόν, η συμπεριφορά. Αυτά είναι θέματα που εγώ βέβαια την εκπομπή δεν την είδα του κυρίου Θεοδωράκη, ούτε αν την έδειξε ούτε τίποτα. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι έγινε κάποια στιγμή έτσι μια φασαρία ότι δεν τη δείχνει το Μέγκα και πρέπει να τη δείξει. Εγώ δεν την έχω δει, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι εμείς έχουμε κάνει τα πάντα σε σχέση με τα θέματα του φόβου του Φαρμακονήσι και δεν μπορούμε να αποδεχτούμε ότι ξέρεις αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι χάσαν τα παιδιά τους εκεί, χαθήκανε 4 παιδιά εκεί, όπως θέλετε, δίνανε συγχαρητήρια για την εκπομπή η οποία ουσιαστικά ευλογούσε κάποια πράγματα και όχι τα αποκάλυψε. Μάλιστα. Εγώ πραγματικά τώρα την αισθάνομαι την έκπληξη, κυρία Τριανταφυλόπουλε. Για τον έχει κύριο... ένα μικρό delay, είναι ο Δημοκράτης. Θεοδωράκη. Όχι. Γιατί είχαν αισθανθεί όλοι έκπληξη με τη δημιουργία του κόμματος. Έκπληξη προκαλούν αυτά τα οποία βλέπουμε. Γιατί εμένα η άποψή μου είναι ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να ερευνά και να αναδεικνύει την αλήθεια. Αυτός είναι ο ρόλος του. Αν τώρα ο κύριος Θεοδωράκης πήγαινε στις φυλακές για να παίξει μία εκπομπή η οποία θα του εξασφαλίσει τηλεθέαση και ήθελε να παρουσιάσει μία σκηνοθετημένη αλήθεια, την οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο ήθελε να την παρουσιάζει και δεν ξέρω τι σκοπιμότητες είχε. Αυτή πιστεύω ότι όχι απλά το ρόλο του ως δημοσιογράφος δεν επιτελούσε σωστά, αλλά αν είναι έτσι τα πράγματα, πραγματικά βαρύνεται πάρα πολύ και γι' αυτόν τον ρόλο που ο ίδιος αναλαμβάνει τώρα να παίξει απέναντι στην πολιτική ζωή και απέναντι στο λαό του. Κοιτάξτε την οσία Μαρία, κοιτάξτε αυτό το αθώο βλέμμα που έχει του καλού ανθρώπου που δεν θέλει τώρα να πει κουβέντα για το φίλο του και δημοσιογράφο, γιατί απλά έχει καλή ψυχή, δεν έχει σκοπιμότητα. Όχι. Ένας καλός άνθρωπος. Εγώ δεν μπορώ να εκφράσω προσωπική άποψη, γιατί φτιάχνουμε ένα καινούριο κόμμα, θα το βγάλουμε σε λίγο. Πρέπει να γίνει ολομέλεια του κόμματος, γιατί έχουμε άμεση δημοκρατία, δεν υπάρχει αρχηγός. Οπότε όταν γίνει η ολομέλεια θα πω τη γνώμη μου. Προς το παρόν θα σιωπήσω όπως ο Καραμαλής που σιωπά τόσο καιρό και δεν μιλάει. Έχω δικαίωμα. Θέλω όμως να ρωτήσω, κύριε Τριανταφυλόπουλε, η εκπομπή ήταν του 11 νομίζω είπατε, στις φυλακές, το 11. Έχουμε 14. Όλα αυτά τα χρόνια δεν ήταν τίποτα γνωστό. Όχι. Δηλαδή αν ένας δημοσιογράφος... έχει... ένας δημοσιογράφος... Όχι, τα άλλα λέει, τα υπόλοιπα. Ναι. Αγαπητοί μου φίλοι, όπως είδατε, εγώ το έμαθα πριν ένα μήνα όταν μπήκα στις φυλακές. Μα γι' αυτό ρωτάω. Γιατί τελικά. Γιατί δεν μίλησαν οι υπόλοιποι. Τελικά, τι κρύβεται πίσω από τη δουλειά ενός δημοσιογράφου ή ενός οποιοδήποτε και το μαθαίνουμε όταν αυτός βγαίνει μπροστά για να δημιουργήσει ένα κόμμα. Αυτό με προβληματίζει εμένα. Τι άλλο μπορούμε να περιμένουμε, δηλαδή. Αν όλα αυτά βέβαια είναι έτσι όπως είναι. Δεν κρυφτώνει υπό τον ήλιο. Αλλά αυτή τη στιγμή θα βγουν πιθανόν κι άλλα για τον κύριο Θεοδωράκη. Λοιπόν, δεν πάμε, τα ήξερε κανείς πριν πάμε ή το ποτάμι αρχίζει και τα ξεπλένει το νεράκι και τα βγαίνουν στην επιφάνεια. Θυμόσαστε την υπόθεση με τις πυραμίδες στην Αλβανία, τότε που έγινε ο σχεδόν εμφύλιος.
Τώρα που μου το λένε όχι, πολύ λίγο. Όχι, θέλω να σου πω ακούστε τώρα για αρχή εκείνη. Έχω κάτι. Πηγαίνανε και του βάζανε του ανθρώπου αυτού να κάνουν. Πολεμάγανε για να πάρουν εταιρεία και να πούνε ένα εμφύλιο. Εδώ ο άλλο ο φοβερό ρεπόρτερ που είχε στήσει του Αλβανούς κάτω από τη γέφυρα στο παλαιό Φάληρο και έλεγε ότι είναι στο Κόσοβο. Μα σίγουρα συμβαίνουν πάρα πολλά, εντάξει. Αδός κύριε Τρενταφυλλόπουλε. Αλλά γιατί αυτά να αποκαλύπτονται. Περιμένετε λίγο, μην βιάζετε να πάω σε ένα διάλειμμα. Θέλω να πω σε κάποιες κυρίες που λέει τώρα τα θυμηθήκατε για το Θεοδωράκι. Τώρα τα άμαθα, κυρία μου. Δεν είπα. Όχι, δεν λέω σε εσά. Εδώ γράφουν, εδώ. Τώρα τα θυμηθήκατε. Τον απαλλάσσει, τον εξηλώνει. Όχι, επειδή τα βάζει τώρα. Εγώ λέω ότι δημοσιογράφησε έχει σκοπιμότητα. Όχι, ίσα. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Ο Τριανταφυλλόπουλος έχει σκοπιμότητα. Φαίνει και του 11 και του 8 και του 10. Αλλάζει αυτό που έχει κάνει. Όχι με αυτό τότε... ακριβώς είπα. Λοιπόν, ας προσέχει είπα. Ο καθένας την πορεία του βεβαίως, τι κάνει. Μα, και όταν υπέρ αυτού είμαι. Λέει ότι εγώ θα πάω να υπηρετήσω πλέον τον κόσμο από ένα άλλο σημείο καθαρό και ξέρετε το πολιτικό σύστημα και εγώ έρχομαι να σας σώσω. Πρέπει να προσέχει τη συμπεριφορά του γιατί τα ψέματα έχουν κοντά. Την περιπέτεια της συνέντευξης του Δημήτρη Κουφοντίνα θα την κρατήσουμε για την Πέμπτη, γιατί θεωρώ ότι θα διοικηθεί το όλο θέμα αν το κουβεντιάσουμε στα επόμενα 5 λεπτά που πρέπει να κλείσουμε. Επομένως θα μείνουμε σε αυτά και θα κλείσουμε με ευχολόγια. Ο κάθε ένας... Έχεις και άλλο θέμα. Ορίστε. Ή κάτι θέμα για τη Γενέβη, κάτι οικογένειες μας έλεγες. Ναι. Κάτι αεροπλάνο που γεννώνεται. Πάλι για δημοσιογράφους κάτι. Τι, αυτό το ξέχασες, το ξεπερνάς. Καθόλου. Ούτε την Πέμπτη θα το παίξεις δηλαδή. Ναι, όχι την Πέμπτη. Θα το παίξουμε προσεχώς. Θυμάστε τον κινηματογράφο που έλεγε προσεχώς, ο Μπεν Χουρ. Είναι και εκεί δημοσιογράφο που έτσι. Ναι, ο Θέμος Αναστασιάδης, να το ξαναπώ, έχει εγκαταλείψει την Ελλάδα με την οικογένειά του, ζει σε προάστιο πολυτελέστατο της Ζυρίχης, σε μία έπαυλη εντός 25 στρεμμάτων και τα πράγματα είναι πολύ ακριβά, όπως γνωρίζετε. Δεν μένεις έτσι. 1.600 ευρώ έχει το 60 τετραγωνικά της Ζυρίχης. Ενίκιο. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα. Και εσείς που το ξέρετε. Θα τα δείτε όλα σε βίντεο. Έχει 600 τετραγωνικά εκεί. Έχω εγώ ακίνητα. Φωτογραφίες είναι μία από τις ακριβότερες περιοχές στον κόσμο. Και τις ασφαλέστερες περιοχές. Λοιπόν, έχει πάρει και τα παιδιά του και τη γυναίκα του και έχουν πάει εκεί να ζήσουν. Και ο ίδιος έρχεται με το αεροπλάνο, γυρνάει τις εκπομπές του, βγάζει την εφημερίδα και ξαναφεύγει. Έφυγε πρώτος, δηλαδή που λένε θα εγκαταλείψουν τη χώρα με ελικόπτερα. Δεν περνάει τα σύνορα με αυτοκίνητο. Εγώ σας λέω τι συμβαίνει. Προς το παρόν, τα υπόλοιπα θα τα δείτε επί της οθόνης. Ναι. Αυτή είναι η μικρή... Τελικά ανοίγει ένας καινούριος κύκλος για τη ζωή των δημοσιογράφων και τα έργα και τις ημέρες των δημοσιογράφων, μάλλον. Όπως και η περίπτωση της... Κύριε Τρενταφυλλόπου, λένε, με επιτρέπετε. Σχετικά ναι. Πάντως με αυτό για το λειτουργήμα της δημοσιογραφίας. Ως γνωστόν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης θεωρούνται τέταρτη εξουσία. Όταν μην τι άλλο η λειτουργή τους, οι δημοσιογράφοι, θα πρέπει να ασκούν το επάγγελμά τους με ήθος και αξιοπρέπεια. Σε καμία περίπτωση, σύμφωνα με όσα βλέπουμε βεβαίως αυτή τη στιγμή και όσα παρουσιάζονται. Έχετε εδώ ένα βλάκα μπροστά σας, όσο μάλλον, με ήθος και αξιοπρέπεια. Όσο μάλλον δε, όταν εκτίθεται και πολιτικά. Έχετε, λέω, έναν βλάκα μπροστά σας, που ακούει στο όνομα. Εγώ είμαι μικροβλάκας μπροστά σου. Στο όνομα Ρουμελιώτης, ο οποίος επειδή ασκούσε με ήθος το επάγγελμά του. Κοντεύει να χάσει το σπίτι του, έμεινε χωρίς δουλειά, ταλαιπωρήθηκε, ταλαιπωρείται, διότι ποτέ δεν έκανε αυτά που του ζήταγε το αφεντικό του. Έκανε όλο το αντίθετο. Όχι, εντάξει. Μπερδευόμουν, γιατί όταν ήταν ο Κίτσος φίλος με τον Αλαφούζο, έγραφε εναντίον του Αλαφούζου, αλλά δεν το ξέρα. Όταν πλακωνόντουσαν, έγραφε υπέρ του Αλαφούζου. Αλλά ο Κίτσος δεν το είχαν πει. Δεν μου το, όχι, δεν με έπαιρνε να μου πει ότι. Τάφιαξα. Ναι, δεν ήξερα τι γνώμη. Και αυτό είναι δημοσιογραφικό. Αυτό εγώ που. Ο Ανδρέας είναι από τους πιο έξυπνους δημοσιογράφους, κατά την άποψή μου.
Εγώ αυτό που φοβάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ φοβάμαι. Το ξέρω πολλά χρόνια. Και εγώ γνωριζόμαστε, πώς το λένε, εξαπαλών ονίκων οι δημοσιογράφοι το κάνουν λάθος. Λένε επιφανειακά, ενώ είναι από τότε που είχαμε αμπαλά νύχια. Λοιπόν, αυτό που φοβάμαι περισσότερο από όλα είναι ότι επειδή είμαι λίγο συλλέκτης, έχω στη βιβλιοθήκη μου όλο το Χίτλερ, ο αγών μου, και έχω το πιστεύω όλους τους τόμους του Γεωργίου Παπαδόπουλου. Τα διαβάσατε, κύριε Ρουμελιώτη? Και τα έχω διαβάσει πολύ. Έτσι, έχω ειδικά διαβάσει του Παπαδόπουλου, για να μπορέσω να γράψω, γιατί εμείς για να γράψουμε η πιο δύσκολη γραφή, ας πούμε, είναι η παραλυρηματική. Ο Παπαδόπουλος είχε, ο αείμνηστος, είχε μια φοβερή γραφή τέτοια. Και για να μπορείς να περνάς από το ένα θέμα στο άλλο, να μπερδεύεις τα θέματα, να μην βάζεις ρήματα, να μην βάζεις τελείες κλπ. Σπούδασα πολύ. Αλλά αν μπουκάρουν σπίτι μου τώρα και δούνε του Κουφοντίνα το βιβλίο, δούνε του Χίτλερ, δούνε τα άπατα του Παπαδόπουλου κλπ, θα σαλτάρουνε. Γιατί έγινε μια ολόκληρη συζήτηση αν πρέπει ένας εκδοτικός οίκος να βγάλει το βιβλίο του Κουφοντίνα. Άλλο είπε ο Τριανταφυλόπουλος. Μίλησε για την οικονομική σου κατάσταση. Άλλο, η οικονομική μου κατάσταση είναι μια χαρά. Τι έχει, να δείτε άλλους πώς είναι. Να δείτε πόσοι δημοσιογράφοι. Εγώ δεν πάω στα συσίτια. Καταρχάς, πόσοι δημοσιογράφοι γνωστοί πάνε στα συσίτια. Το σπίτι του, γιατί το λέει από αξιοπρέπεια. Σώπα, ο άνθρωπος αυτός είναι υπόδειγμα δημοσιογράφου, γιατί είναι της Καρύμπιας σχολής. Της Χαλκίδας. Είναι υπόδειγμα. Εντάξει. Δημοσιογράφου. Εγώ τον τιμώ, είμαι, γιατί δεν η φιλία του μαζί, η φιλία μαζί του με τιμάει. Φυσικά είναι καλύτερο. Ναι, γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, όταν σας λέω πολλά χρόνια, πολλά χρόνια. Είναι σαν τους δεινόσαυρους. Μόνο αν αλλάξει, αν αλλάξουν τόσο πολύ καιρικές συνθήκες, θα εξαφανιστεί. Ιδάλλως δεν εξαφανίζεται. Θα μείνει εκεί μέχρι τώρα. Δηλαδή από αυτούς που δεν χρειάζεται να κοκκινήσεις. Όχι, δεν χαλάω την πιάτσα. Και έχει και καλή ψυχή. Δηλαδή το έγκλημα που κάνω εγώ σήμερα, αυτός δεν μπορεί να το κάνει. Όχι, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω. Χαρακτηρίζονται βλάκες. Όχι, όχι, βλάκες δεν είμαι. Απλώς δεν μπορώ να κάνω τη δημοσιογραφία. Ένας άνθρωπος που είναι έντιμος, ηθικός, σωστός. Εγώ θα πω τη διαφορά. Ένας πλούσιος ηλίθιος είναι απλά πλούσιος. Και ένας ηλίθιος φτωχός είναι απλά ηλίθιος. Λοιπόν, να πω ότι δεν θεωρώ τον εαυτό μου ηλίθιο. Τώρα, να μην γίνει κουβέντα. Εντάξει, γι' αυτό. Απλώς υπάρχει μια σχολή, ας πούμε, που έχει ο Μάκης, που επιτίθεται κλπ. Το οποίο εγώ για διαφόρους λόγους δεν είμαι υπέρ αυτής της δημοσιογραφίας. Είμαι υπέρ μιας άλλης, ας πούμε, δημοσιογραφίας. Το θέμα είναι ότι δεν το έχω, ας πούμε. Δηλαδή δεν μπορώ να εκτελέσω τώρα γιατί, το. Γιατί δημάρα. Ναι, είμαι ψιλοδημάρα, ας πούμε, αλλά πιο κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Πατέρα, μεγάλο. Λοιπόν, όσοι δεν έχετε διαβάσει το site του, εναλλακτικός.gr, να μπείτε μέσα. Είναι για τις εναλλακτικές μορφές ζωής σε αυτό το πλανήτη. Είναι κινήματα τεράστια από την Ισπανία και τη Βόρεια Ευρώπη. Μέχρι την Ασία φτάνουν και αξίζει τον κόπο. Και στην Ελλάδα είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Κάνει μια εκπληκτική δουλειά και τουλάχιστον προσπαθώ με τις μέτριες δυνάμεις μου να βοηθήσω όσο μπορώ. Αυτό κάνω, τίποτα περισσότερο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την. Εμείς ευχαριστούμε. Νομίζω ότι περάσατε ωραία. Πολύ ωραία, πάρα πολύ. Μάθατε καινούργια πράγματα, καινούργιες καταστάσεις. Έτσι είναι η ζωή. Γιατί συνεχίζεται και η ζωή είναι ωραία. Καλή σας ημέρα. Την Πέμπτη θα είμαστε πάλι μαζί.